Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Απλώς υπήρχε μια σύσκεψη η οποία έγινε με τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΟΚ και σκεφτόμασταν τι θα πούμε. Τα προγραμματίζαμε. Ναι, φίλε, δεν μπαίνεις στην εκπομπή έτσι χύμα. Κάνεις σύσκεψη, στείνεις το όλο πράγμα, σκέφτεσαι τι θα πεις και μπαίνεις να τα παρουσιάσεις. Κατάλαβες, δεν είναι τυχαίο τίποτα από όλα όσα συμβαίνουν. Για μένα μιλάς. Όχι, γενικά για την εκπομπή. Υπάρχει μια ραδιοσκηνοθεσία. Εννοείται, γιατί. Δηλαδή, συζητάς πριν μπεις με τον συμπαρουσιαστή για το πώς θα παρουσιάσεις κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να λες την αλήθεια. Πρέπει να τα παρουσιάζεις λίγο διαφορετικά. Πότε έγινε αυτό? Ε? Το κάναμε εμείς αυτό που το. Βέβαια, τι. Ποιος το λέει? Μάλιστα. Τι εννοείς εδώ πέρα? Τι εννοώ, έπεφτε ένα ξεφωνητό. Για ποιο θέμα? Του Κυριάκου στον Βαγγέλη Μπλαουδάκη. Τι γράφει το ποδοσφαίρι του γκολ? Το είδα τον Κυριάκο, δεν το είχα δει. Για βάλε. Να δούμε πρωτοσέλιδα γενικώ. Να δούμε το ποδοσφαίρι του γκολ. Λοιπόν, για να κρίνουμε 24. Αν επέστρεψε η επικοινωνία του ΠΑΟΚ και έχει δίκιο ή έχει άδικο. Ή... Ναι, τώρα πρέπει να έχουμε και τις απόψεις εδώ για να ξέρουμε τι γίνεται. Ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το. Μήπως κάποια άλλα στοιχεία περαιτέρω. Ναι. Ακούτε ΠΑΟΚ 24. Όπα. Ο Θωμάς Μητρόπουλος είναι στη φωτογραφία. Ναι. Φάντασμα. Νεκρανάσταση του Θωμά Μητρόπουλου και εμπλοκή του με Μελισανίδη Σαββίδη στο σχέδιο άλωσης της ΕΠΟ, όπως έχει κάνει το 1997 για τον Ολυμπιακό. Απαξιωτική τοποθέτηση ΣΑΕΚ. Όνειρα θερινής νυχτός. Μόνο όταν ρωτήθηκε από τον γκολ πήρε θέση ο ΠΑΟΚ. Διαψεύδομαι τη συνάντηση, αφού δεν την είχε δει κανείς πουθενά. Τεβεκέλης, ουδέποτε μεσολάβησα. Για τις πληροφορίες ήταν ο ειδικός κρίκος. Αυτό είναι δημοσίευμα του Γαύρου στο μεταξύ. Ξεκινάμε τα βασικά, ωραία. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε το ότι συναντήθηκε ο Θωμάς Μητρόπουλος με τον Ιβάν Σαββίδη και τον Δημήτρη Μελισανίδη. Εμπριστικές, απειλητικές και ποινικά κολάσιμες ανακοινώσεις από Θύρα 4 και Original 21. Τι λέτε, φίλε. Δηλαδή τώρα γίνεται ένα ολόκληρο θέμα. Από ένα με την θέμα. Υπόνοια ότι ή με το αυτό ότι συναντήθηκαν με τον Θωμά Μητρόπουλο. Που δεν και άμα το δήλωσε ο κ. Σάββας, βγες και διέψεσαι το να μπορείς. Εγώ είπα χθες εκεί στο press office ότι παιδιά, μήπως έλειπε κανένα 200 να κλείσουν στο Γαύρο και δόθηκε κανένα θεματάκι ακόμα. Αλλά. Κάτσε ρε φίλε, ο κ. Σάββας δίνει ειδήσεις. Γιατί τον ειρωνεύεσαι? Όχι, μα δεν είναι. Του δικού μα ειρωνεύτηκα. Τι 200 να δώσει, δεν είναι. 200 είναι όχι ευρώ. Κάνα πλαίσιο με 200 λέξεις. Μήπως έλειπε για να κλείσει σελίδα. Ο Κρυσάβας είναι έγκυρος. Μια χαρά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα να τα βρείτε μεταξύ σας. Τώρα ο Κυριάκος τι έγραψε ακριβώς? Τι μας ενδιαφέρει τώρα, δε, τι έγραψε? Τι μας ενδιαφέρει, γιατί υπέθυνο που κοινωνίζει του ΠΑΟΚ είναι. Τι κάνουμε, το βάζουμε, ρε, λένε, τι κάνουμε. Ναι. Είναι η θέση του υπευθύνου επικοινωνία τη ΠΑΟΚ. Βέβαια. Χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό εδώ. Έχει γενέθλια Ολυμπιακό. Έχει γενέθλια Ολυμπιακό, ναι. Να πούμε το πασχετικό μόνο που έχω μια συμπάθεια. Θεωρώ ότι είναι σοβαρή ομάδα. Έχει συμπάθεια το πασχετικό Ολυμπιακό. Ναι, ρε φίλε, θεωρώ ότι είναι κανονική ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, αυτό. Συμπάθεια. Εντάξει, δεν πανηγυρίζω να κερδίσουν. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι εκεί οι επενδυτές είναι κανονικοί. Δεν είναι μουσάντε. Είναι σε κόντρα με τον πατέρα του ή το διάβασα αυτό? Το διάβασα στο SDNA σε κάποια φάση. Δεν μπήκα μέσα. Παράξενο, βέβαια. Ναι. Παράξενο. Καλά, σε αυτές τις οικογένειες τώρα τι μου λες το. Εδώ άλλοι πάνε να κάνουν πάσες στις γυναίκες τους. Κάτσε να διαβάσουμε τι λέει ο Κυριάκος. Κυριάκος. Αυτό τι είναι που γράφει το σου στη μέση στο Facebook? Το όνομα του, του πατέρα. Δηλαδή τι σαν τις γκόμενες Μαρία Ρολέτα Κατρανίδου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις τώρα στο Βόλο και δεν ξέρεις τι λέει. Στο Βόλο, ναι, όντως. Είναι καταγωγή δείχνει. Είναι και αρχοντικό, ναι, όντως. Είναι και, ναι. Διάβασε μας τη γράφη. Να γράψω δηλαδή Σταύρος Έψιλον Κόλκας. Καταρχάς αυτός πρέπει να το διαχωρίζει για να μην νομίζει ότι είναι copy-paste το πρώτο από το δεύτερο. Ήσαν κάτι γκόμενες που γράφουν Κέτι Κέτι, Στέλλα Στέλλα και τέτοια. Για να δώσουν έμφαση πώς τις λένε. Τέλος πάντων, ας διαβάσουμε τι γράφει ο κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας. Κύριε Μπλαουδάκη, δυστυχώς το σημερινό σας πρωτοσέλιδο είναι γεμάτο κλεφτές ματιές στην κόκκινη προπαγάνδα. Οπα. Από πού και που έπρεπε εμείς να διαψεύσουμε χωρίς να μας ρωτήσετε ένα θέμα παδικών site του Ολυμπιακού
πώς και έτυχε να συμπεράνατε και εσείς ότι οι ανακοινώσεις της 4 και Original είναι μηνύσιμες, ακολουθώντας στα ποδοσφαιριδό σας τον Γαύρο και τον πρωταθλητή? Κύριε Μπραουδάκη, οι μέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κρίσιμες. Το ότι δεν επιλέγουμε το bullying ως στρατηγική στον τύπο, μη το εκλαμβάνετε ως αδυναμία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι εννοεί με το bullying στον τύπο? Τι εννοεί με το bullying στον τύπο? Ότι ψάχνουν να κάνουν 8 μέρες meeting σε συνδρομητική τηλεόραση για το ποιος θα κάνει μια μετάδοση. Αυτό είναι το bullying. Ποιος είναι ο ορισμός του bullying, Άκη? Νόμιζα ότι επειδή αυτό το ρόλο τον έχουν αναλάβει κάποιοι αρκετά εύσωμοι, με μάγουλα, το bullying βγαίνει από το bullies ή μπουλούκος κάπως. Το bullying. Μήπως είναι ξένη λέξη το bullying? Καλά, εννοείται ότι είναι ξένη λέξη. Είναι ένα φαινόμενο που κυρίως αναπτύχθηκε στην Αμερική. Όχι ότι δεν υπήρχε τότε. Έχει να κάνει με τον Ταύρο, έτσι γράφεται, όχι. Έχει να. Όχι, 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 δεν έχει να κάνει με τον Ταύρο. Και έχει, είναι επί της ουσίας η τρομοκρατία μέσα στα σχολεία και η άσκηση ψυχολογικής βίας. Δηλαδή όχι μόνο το ξύλο, αλλά ο εκφοβισμός. Και πάμε σε βασική ερώτηση. Ανέβηκε σε 6 ορόφους με τα πόδια? Εννοείται. Δεν με βλέπεις? Τι έχω λίγο εδρώσει. Δεν διαβάζεις εσύ το Γαύρο? Και το Γαύρο πρέπει να διαβάσεις. Δεν πρέπει. Έχουν τις ίδιες αναφορές στα πρωτοσέλιδα. Αυτά που αναφέρει. Ναι. Ναι. Είναι η γνωστή τακτική με, με τα γκρίκλες. Τα οποία μεταφράζονται. Γιατί κάποια στιγμή ένας το είχε βάλει αυτούσιο. με το Βίντρα. Το κείμενο. Αγαπάμε Βίντρα. Αγαπάμε Βίντρα. Αυτά τα πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 4. Με προπονητή του ΠΑΟΚ το Βλάντα Νίβιτς. Αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα που διαδέχεται τον Ίγκορ Γεωργιάδη σε συγκεκριμένη θέση. Τον Ίγκορ Τούντορ. Γιατί είναι μια σταθερή θέση. Εντάξει. Δεν μπορούμε είναι θεσμό. Όχι του υπηρεσιακού, του προπονητή Μαρτίου. Είναι τέταρτη σερή χρονιά, ρε φίλε. Είναι ο Μιχάλης Μπέλης. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά, γιατί 6 όροφοι είναι ένα τίποτα. Μην τα λες αυτά. Με ανοιχτή πόρτα. Με ανοιχτή πόρτα. Δύσκολα είσαι. Συνάδελφε. Εντάξει, κάντε χιούμορ. Η πόρτα εσείς. Λίγο να κλείσει. Γίνεται. Κάντε χιούμορ. Και με τον Έλληνα και με τον Σέρβο. Δεν είναι. Νομίζω ότι είναι μια έκφραση ατυχής. Τρόπος επικοινωνίας γραπτά μηνύματα γράφεται FM. Αφήνεται κενό το μήνυμα στο 545-26. Τώρα χωρίς πλάκα. Ο Ίβιτς δηλαδή, ας πούμε, περνιέται ότι είναι ο οξύθυμος έτσι που δεν πρέπει κατά κάποιο τρόπο να... Δεν περνιέται ακριβώς. Δεν περνιέται ακριβώς. Είναι λίγο σέρβος. Είναι, έχει κάτι φεγγάρια. Εκεί που είναι ωραίος, σοβαρός, πάντα είναι σοβαρός, εκεί του γυρίζει. Ναι, αλλά τώρα όμως αναλαμβάνει άλλο ρόλο. Σε αυτόν τον ρόλο να δεις τι ωραίος θα είναι. Δηλαδή πραγματικά θέλω να δω το πρώτο παιχνίδι που ο επόπτης θα σηκώσει δύο φορές τη σημαία χωρίς λόγο. Εσύ με τον Πόλον θυμάσαι? Τι? Στο Καραϊσκάκι. Που τον όρμηξε. Που τον έκραξε δηλώσεις. Ναι, ναι. Πω. Γυάλιζε το μάτι. Που είχε δίκιο και εκεί. Ο σπουδαίος Βλαντανίβιτς. Καλή επιτυχία πραγματικά. Καλή επιτυχία γιατί για να το σοβαρέψουμε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Όπως ήταν πολύ δύσκολη μέχρι και χθες. Δεν αλλάζει κάτι. Τουλάχιστον για μένα. Δεν αλλάζει τίποτα. Εσύ θα δυσκολεύουν και άλλα τα πράγματα. Επειδή πιστεύω ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν ήταν ο προπονητής και εξακολουθώ να το πιστεύω και νομίζω ότι θα αποδειχθεί στην πορεία. Γι' αυτό θεωρώ ότι το έργο του Ίβιτς είναι τρομερά δύσκολο. Καλά, εννοείται αυτό. Τρομερά δύσκολο. Και ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Άντε να το γυρίσει την τετράδα, άντε να ποντάρει λίγο περισσότερο στους έμπειρους. Ποια τετράδα να γυρίσει? Θα το γυρίσει τετράδα. Αυτοί που οι παίχτες δεν ήθελαν να παίξουν. Γιατί δεν ήθελα να πείξουν? Γιατί δεν τον μπορούσαν. Τι κάθεσαι και λες τώρα και θα πιστέψει ο άλλος ότι το τρυπήσανε, πάλι θα αρχίσουμε τα ίδια? Όχι, τι να το τρυπήσανε, ήταν κοινή απόφαση. Εντάξει, η απόφαση. Αυτό είναι... επειδή λέγανε για την τριάδα. Γιατί μπορούσαν οι παίκτες να παίξουν τετράδα. Γιατί να μπορεί να ήταν αδούλευτο. Αυτό okay. Ήταν αδούλευτο. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να παίξουν τετράδα που παίζουν 100 χρόνια τετράδα, πλάκα μας κάνεις. Δεν μπορούσε να το δουλέψει. Φέτος υπήρχε πιο μεγάλη αδυναμία και το διαπίστωσαν και μόνοι. Είναι θέμα προπονητή, ρε φίλε, ο οποίος είχε. Και τι θα δουλέψει τώρα?
Γιατί δεν ξέρω να παίζει τετράδα, ρε Μίτσο, πλάκα μα κάνει. Καλά, εντάξει. Ο Λέοβα παίζει τετράδα. Χρόνια τώρα. Τζαβέλα, Μαρεζά, Βίτορ, τετράδα. Παίζει τετράδα. Ο Κίτσιου δεξιμπάκι. Δεν είναι ποιοι παίζουν στην άμυνα. Και πώ αναπτύσσει και πώ βγαίνει μπροστά. Σιγά το δύσκολο. Καλά, το θέμα εντάξει. Είναι ότι ο Τούτορ δεν το είχε αυτό. Ότι ήταν μια από τι βασικέ του προπονητικέ αδυναμίε. Δηλαδή του είπε του Άρνεσεν στην αρχή ότι παίζω τριάδα, αλλά άμα χρειαστεί μπορώ να παίξω και τετράδα. Αλλά τελικά δεν μπορούσε να παίξει τετράδα. Αυτό αποδείχτηκε τι τρει φορέ που αναγκάστηκε να γυρίσει σε τριάδα μέσα στη σεζόν. Θα δούμε και τώρα. Θα δούμε και τώρα. Θα αποδειχθεί. Αλλά η τριάδα και η τετράδα, αυτά δεν είχαμε να λέγαμε τώρα. Αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ και καλεί το Ίβιτς να διαχειριστεί είναι σύνθεση χαρακτηριστικών και βέβαια σημαντικές απουσίες. Εντάξει. Ναι. Και έχει δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο έργο. Απλά έχει και την τύχη, δεν θα τον βρίζουν αυτοί που βρίζαν τον Γουχού πέρσι. Γιατί και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Που τον βρίζαν τον Γουχού από την πρώτη στιγμή. Τώρα θα πανηγυρίζουν. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526, πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με την Αναδομό, την εταιρεία όπου εξειδικεύεται στις ανακαινήσεις, κοστίζουν λιγότερο από ό,τι φαντάζεστε, οι ανακαινήσεις στην Αναδομό, αναδομό.gr για να πάρετε ιδέες, 2311-241-508 για να πάρετε πληροφορίες. Μπορείτε να καλέσετε και στο κινητό του Σταύρου, του Κόλκα, 6948. Άμα το πεις θα πω ότι έχουμε ένα νούμερο διαφορά. Πρώτα πάρουμε τα κάτω. Δεν έχει σημασία, δύο επιλογές θα έχουν. Θέλω μαζί με το τηλέφωνο της Αναδομό να δώσεις το δικό σου. Γιατί μπορείς να δώσεις πολύ καλές πληροφορίες και συστάσεις για την Αναδομό. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ας το κινητό μου ήσυχο. Χτυπάει που χτυπάει, σε το χάζω όλη τη μέρα. Ωραία. Λοιπόν, και η RMV κανονικά εδώ δίνει το παρόν. Σήμερα είναι Πέμπτη και έχει, το είπα λίγο διστακτικά, είναι Πέμπτη έτσι. Unplugged πρόγραμμα εκεί στην Ρέμβη, ανοίγει και ο χώρος σιγά σιγά γιατί πυκνώνει ο κόσμος, είναι και ωραίο τριήμερο τις επόμενες μέρες, το τελευταίο πριν την καθαρά Δευτέρα. Καλείτε για να κλείσετε τραπέζι στο 2310-433-100. Εκπληκτικές εικόνες δημιουργεί ο θερμαϊκός κόλπος αυτές τις μέρες. Βρέχει, έχει φυσήξει, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα και είμαστε, τι να σου πω, νομίζω ότι είσαι στον Ατλαντικό. Απίστευτες εικόνες, αυτό το γκρίζο, πάτε εκεί να ταινίστε το πέλαγο και να σκεφτείτε τι είναι ο άνθρωπος, πού πάμε, τι είναι ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει. Μην βουτήξετε βασικά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είμαστε να ταινίζει το... Μην βουτήξετε μόνο προσοχή, γιατί είναι δύσκολα εκεί στο Θερμαϊκό. Προχθές που έτρεχα εκεί πίσω από το Μέγαρο Μουσικής, που είχε μια πορτοκαλί κοιλίδα, λες τι έχει εκεί μέσα ρε παιδί μου, τι ρίχνουνε μέσα αυτόν τον κόλπο, τον κατακαημένο. Λοιπόν, αυτά και με τη Ρέμβη που είναι κάθε μέρα χορηγός στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Χθες τέτοια ώρα περίπου λέγαμε για το ότι ο Σάββας Θεοδωρίδης εκτιμούσε, μετέδιδε τέλος πάντων, ότι σε κάποιο σημείο της κόντας και της συνάντησης ο Σαββίδης του είπε αυτό το πράγμα για τον Τούντορ. Έτσι ακριβώς έγινε. Αναρωτιόμασταν φωναχτά, γνωρίζοντας βεβαίως τι έχει συμβεί και το είχαμε τσεκάρει, και αυτό ακριβώς που περιγράφαμε ως κάτι απίστευτο, αυτό ακριβώς είχε συμβεί. Το γιατί το έκανε ο Σαββίδης αυτό το πράγμα θα το αναλύσει κάποιος από άλλη επιστήμη. δεν μπορεί να περιγραφεί. Το γιατί δεν τον έδιωξε την Κυριακή ή τη Δευτέρα δεν μπορεί να... Και αυτό είναι... Δεν. Το γιατί τον έδιωξε χθες αφού υπόθηκε ό,τι υπόθηκε, αν το καλοσκεφτούμε, εντάξει, έχει μια λογική. Δηλαδή, πολλές φορές, ναι, μένει η επικοινωνία μετρά και τα λοιπά, αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε ότι δεν πάει άλλο ο Σαββίδης, όλα τα υπόλοιπα έπονται. Άρα το τελευταίο κομμάτι, το γιατί τον έδιωξε χθες τον προπονητή, έχει μια απάντηση. Εντάξει, δεν μπαίνουμε σε και χρυσές στιγμές στο Τούντορ μέσα στην ομάδα τις τελευταίες μέρες. Ναι. Είναι η αλήθεια. Όχι, από τη στιγμή που το πήρα απόφαση ότι δεν πάει άλλο, με βάση όλα όσα έβλεπε και άκουγε και καταλάβαινε και του εισηγήθηκε ο Μίχελ,
Μάλλον σωστά άφησε το επικοινωνιακό στην άκρη. Το τι συνέβη στη Λίγκα και το Θεοδωρή κτλ. Μάλλον, δηλαδή, δεν μπορείς σε αυτή την κατάσταση να αφήνεις την ομάδα σε δεύτερη μοίρα για να μην δικαιώσεις τον Θεοδωρίδη. Άμα το καλοσκεφτούμε, νομίζω εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάς με αυτούς, δηλαδή στην ανταλλαγή καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, πρέπει να προσέχεις τι λες. Είναι ένα μάθημα. Ήταν η πρώτη του φορά, μωρέ. Είναι μάθημα. Ναι. Θα μάθει. Δεν μιλάς με αυτούς. Δηλαδή δεν έχουν. Αυτοί θα πιάσουν το οτιδήποτε. Εδώ πιάσαν το ότι είναι Πόντιος, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν ηθικούς φραγμούς. Μια ιδιωτική κουβέντα θα τη χρησιμοποιήσουν πάντα. Πάντα! Δεν ήταν ιδιωτικό. Τι δεν παρουσία είναι. Όλων το είπε. Ναι. Δεν το είπε μόνο. Αγόρι μου, όταν κάνουμε ένα συνεταιρισμό σε ένα meeting, δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε και τα λέμε όλα δεξιά και αριστερά, τι λέμε. Ναι, καλά. Αυτό λέω, ναι, καλά, αυτό λέω. Ότι με αυτούς όταν είναι εκεί στον ίδιο χώρο δεν λες τίποτα. Αυτό είναι ένα μάθημα, συνεχίζουμε. Όλοι παίρνουμε μαθήματα καθημερινά στη ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Αυτό που φαινόταν απίστευτο μέχρι χθες το μεσημέρι, αυτό και έγινε. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε στην άκρη. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι πάρθηκε απόφαση να αλλάξει προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος πραγματικά στηρίζονταν στα λόγια μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες. Για τον προπονητή που και ο Σαββίδης καταλάβαινε και έλεγε ότι δεν είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα. Έγινε όμως ό,τι έγινε την Κυριακή και γρήγορα πήρε την απόφαση να τον διώξει. Ότι φυσικά υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, υπάρχει. Τώρα, αν ήταν το προπονητής, θα αποδειχθεί σύντομα. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν. Εντάξει, υπάρχουν τα στατιστικά, Δημήτρη, τα οποία δεν μπορεί να τα νικήσει κανείς. Κάθε Μάρτιο αλλάζουμε προπονητή. Άρα δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι προπονητές. Ξεκινάμε τα βασικά. Κάτι άλλο φταίει. Δεν διαλέγει σωστά προπονητή. Γιατί από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Ο προπονητής δεν ξυπνάει, χτυπάει την πόρτα στην πικαστασία και λέει: να με, ήρθα. Ωραία. Είναι το προϊόν τέτοιο που δεν μπορεί να αντέξει κανείς υπό φυσιολογική. Κανείς φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Όσο διοικεί το ποδόσφαιρο μια εγκληματική οργάνωση, τόσο δύσκολο είναι να σταθεί ένα στέλεχος σε μια ομάδα χωρίς φθορά. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και η ΑΕΚ που είναι δεύτερη σήμερα και είναι στα ημιτελικά, άλλαξε προπονητή. Είναι ή δεν είναι έτσι? Άλλαξαν όλοι, και ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και όλοι. Εντάξει. Εδώ αλλάζει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός. Από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ναι, γεγονός. Εμείς αλλάζουμε κάθε τρεις και λίγο. Φταίει και αυτό και το προϊόν και η κεντρική ιδέα που υπάρχει στο άθλημα. Φταίει και το ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι. Πώς το καταλάβω, εκπαιδευμένο να αντέχει προπονητή. Είναι το εύκολο θύμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν είναι η λογική της Θεσσαλονίκης ή της Ελλάδας γενικότερα όπως θα ήταν, ξέρω εγώ, στο Bristol και στο Counter Beath. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης, δεν είναι και ένας μηχανισμός για να στηρίξει ένα προπονητή, πρέπει να έχει και επιχειρηματολογία. Δεν την είδαμε ιδιαίτερα. Πιο πολύ εμείς προσπαθούσαμε να είμαστε δίκαιοι απέναντί του με αποτέλεσμα να μας λένε οι άλλοι το στηρίξατε και τον κάνατε αυτή την ηλιθιότητα. Όχι, δεν θα είμαστε άδικοι και του χρεώνουμε πράγματα που δεν έκανε. Ο Τούντορ έφυγε μετά από 44 παιχνίδια αφού μπήκε ο Μάρτιος. Ήταν η τελική ευθεία. 17 νίκες, 17 ισοπαλίες και 10 ήττες για τον Κροάτη, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά από πέρυσι το καλοκαίρι. Αφού πάρθηκε απόφαση να αλλάξει το ρόστερ, δεν επηρεάστηκε από τη μεγάλη αλλαγή και κατάφερε και να παίζει καλό ποδόσφαιρο πολύ γρήγορα από την ώρα που ανέλαβε, αλλά και να φέρει τα πρώτα αποτελέσματα στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά μέχρι το Νοέμβριο. Από το Νοέμβριο ξεκίνησε η πρώτη κρίση, η πρώτη κακή διαχείριση. Γιατί ήταν και ο χαρακτήρας του τέτοιος που δεν τον βοηθούσε να διαχειριστεί κρίσεις. Του ξέφυγε η κατάσταση από τον Νοέμβριο και με πολύ μέτριο Δεκέμβριο. Από τον Ιανουάριο άρχισαν οι αλλαγές σε συστήματα, σε πρόσωπα. Οι μεταγραφές δεν έγιναν και ήρθε το πολύ κακό σερί αποτελεσμάτων
αυτού του τελευταίου διαστήματος που είχε ως αποκορύφωμα τον αγώνα της Κυριακής, όπου και αποτέλεσμα δεν ήρθε, όπως δεν ήρθε, για να μην ξεχνάμε και το πώς δεν ήρθε, αλλά και οι νέες δηλώσεις του που απαξίωναν το ρόστερ. Ο Μίχελ ήταν 100% υπέρ της απομάκρυνσης, όχι ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν υπέρ, απλώς το timing υπήρχε ένα θέμα και μια μεγάλη συζήτηση. Ο Σαββίδης ενημερώθηκε για όλα, για τα οποία μπορούσε να συμβούν. Αυτό για να μην λέμε ότι δεν τον ενημέρωσαν και δεν του λένε και τα λέει. Τα πάντα ξέρει. Το πρώτο πράγμα που συνέβη το πρωί είναι να ενημερωθούν οι παίκτες, κάποιοι τέλος πάντων οι αρχηγοί, ότι θα μιλήσουν με τον Σαββίδη. Εκεί άρχισε να βρωμάει ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά τελικά δεν μίλησαν οι παίκτες. Ναι. Τα έβαλε όλα κάτω ο μεγαλομέτωχος και πήρε αυτή την απόφαση. Θεωρεί ότι η ομάδα είναι σε κόμμα, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια αφύπνισης και έτσι γρήγορα έδωσε την τεχνική ηγεσία στον Ίβιτς, που ανέλαβε από χθες το βράδυ, το μεσημέρι ενημερώθηκε, το απόγευμα έκανε προπόνηση. Ο Ίβιτς που πρέπει να τρέξει, μία προπόνηση χθες, μία σήμερα, αύριο χαλάρωμα και το Σάββατο πολύ κρίσιμος αγώνας. Χωρίς επιστροφές παικτών, με πάρα πολλά προβλήματα και τις πρώτες δοκιμές που έκανε ο Ίβιτς. Με αυτό θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα που αφορούν τα προπονητικά και όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω από την επίθεση του Σαββίδη, μια και έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Αργότερα και τη δική σας άποψη φυσικά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, 33 λεπτά μετά τις 12 και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να αφήσουμε στην άκρη τις απόψεις και τα σχετικά, θα τα πούμε και στην πορεία. Λοιπόν, πρώτη ευχαριστήριση. Τι ο Μάκ δεν μειώθηκε η τιμή, η ποινή. Η έφεση του ΠΑΟΚ για να μειωθεί η ποινή του Μάκ δεν είχε έπεσε στο κενό. Αποτέλεσμα. Ο Σλοβάκος χάνει 4 παιχνίδια. Ήδη το να το έχασε, εντάξει. Ένα έχασε με το Πανθρακικό. Δεν θα γίνει δεύτερο τώρα με τον Πανετολικό. Α, ο Πανετολικός μετράει σαν... Αφού δεν θα γίνει, δεν έχει ακόμα οριστεί. Ναι, αν γίνει, ναι, θα μετράει. Αν γίνει και δεν παίξει ο ΠΑΟΚ, μετράει. Τρίτο με την Καλονή. Ναι. Πάλι δεν έχει, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Τέταρτο με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. Άρα επιστρέφει για να παίξει τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Που θα είναι κρίσιμο. Και Πλατανιά ΠΑΟΚ. Επίσης κρίσιμο. Εκεί θα όσο κρυφθεί. Χρειαζόταν για να ξεκουραστεί το παιδί που τράβηξε το Λούκι όλη τη σεζόν. Ναι. Και θα παίξει την επίθεση ο. Θα παίξει τώρα ο. Κλάουσε. Στέφανος Κλάουσε Αθανασιάδης. Θα συνέρθει τώρα. Ναι. Θα δει όταν τα παστελώνει τώρα πίσω από τα άλλα. Έχει τρελαθεί. Ναι. Πήγε για ορτίκια τι προάλλε. Δυο σμήνι καθάρισε. Αφού έφυγε το τρίπλο. Δεν έχει τώρα ρε. Άσχετη. Δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Να μα πει ο Κλάουσε. Αυγεί να μα το πει. Δεν είναι. Ένα αυτό λοιπόν. Καλή ξεκούραση στον Σλοβάκο που λείπει μαζί με Ροντρίγκες, με Μπερμπάτοφ, με Ζάιρο, με Γλίκο. Αυτοί σιγά σιγά θα γυρίσουν. Ναι. Τώρα αύριο μεθαύριο. Συγγνώμη. Δεν έχουμε εικόνα για Ζάιρο και Ροντρίγκες. Έχουμε καμιά εικόνα. Ο Ροντρίγκες δεν θα γυρνούσε προχθές. Ωραία, ήταν να γυρίσει. Δεν γύρισε. Και πάλι τον πονούσε ο δικέφαλος. Και πήγε και ανεξάστηκε και ήταν καθαρές. Ωραία, από τη στιγμή που δεν γύρισε. Δεν είναι να γυρίσει τώρα ή την άλλη εβδομάδα. Το πρόβλημα είναι και στο μυαλό. Δεν είναι μόνο στο σώμα. Δηλαδή νιώθει φόβο, φοβία. Εννοείται, 100%. Και πονάει ενώ δεν πονάει. Ναι. Δηλαδή διστάζει αν πονέσει λίγο. Ναι. Ενώ σε άλλη φάση θα έχει αυτοπεποίθηση, δεν θα το δίνει σημασία. Και είναι και νέα παιδιά. Γιατί δεν είναι ότι τραυματίζεσαι και αν δεν είναι στάνταρ 15, 20, 30 μέρες, είναι και το μετά. Πώς πατάς μετά. Είναι και το γύρω-γύρω. Πώς μπαίνεις. Και πώς μπαίνεις, και άμα είσαι καλά. Και άμα το πιστεύεις. Εδώ μιλάμε για τραγική κατάσταση. Βλέπεις ότι ακόμη και εμείς που είμαστε μιας άλλης ποιότητας παίχτες, ναι. Άμα λίγο δεν πάμε για μπάσκετ, χάνεις την αίσθηση με τη ράκη. Ρώτησα πώς παίζετε. Γελάει ο Κοκολάκης και ο Βίδας. Γελάνε. Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε λίγο παλιού τύπου μπάσκετ. Ναι, κοίταξε, το φάρο. Τον περνούσαμε. Όχι. Τον κοντράρουμε το φάρο. Αλλά και μόνο το ότι πηγαίνουμε πάνω κάτω είναι επιτυχία. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση για τον ΜΑΚ. Από και πέρα,
Ο Βλάντα Νίβιτς έχει κάνει δηλώσεις στο εξωτερικό. Οι πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του ΠΑΟΚ έγιναν στη Σερβία. Σας ευχαριστώ για τις ευχές. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία. Είναι μεγάλη ευθύνη για μένα, επειδή δεν είναι μικρό πράγμα να κάθεσαι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που ήταν η τελευταία της ποδοσφαιρικής μου καριέρας και η αρχή μιας νέας αυτής της προπονητικής. Πλάκα, πλάκα, είναι αρκετή οι τελευταίοι οι ποδοσφαιριστές που τα τελευταία χρόνια κλείνουν την καριέρα τους και αμέσως. Όχι, που κλείνουν την καριέρα τους στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ, έως πολύ. Να το κοιτάξουμε αυτό. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Έτσι, όχι. Και νομίζω ότι είναι από την ίδια πόλη με τον Βούκιτς. Ο Ίβιτς. Ζω στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο Σέρβος. Εδώ είναι η οικογένειά μου, η σύζυγός μου, οι κόρες μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την ευκαιρία και θα προσπαθήσω μόνος μου τις δυνάμεις να δικαιώσω ανθρώπους του συλλόγου για αυτή την ευκαιρία, ανέφερε ο Ίβιτς στην Σερβία, στις δηλώσεις του. Ωραία. Ο Ίβιτς, ο οποίος ήταν βέβαιο πως θα αποχωρούσε από την ΚΑΠΑ 20, ήταν κάτι σαν συμφωνημένο, ότι ήταν η τελευταία του χρονιά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και θα συνέχιζε την καριέρα του σε κάποια ανδρική ομάδα. Ήταν ήδη αποφασισμένο ότι στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι θα πήγαινε το επιτυχημένο δίδυμο του Γκαρσία με τον Ζαζόπουλο. Αυτό και το γράφεις και το λες. Ότι? Το επιτυχημένο, δηλαδή είναι κλισέ. Αφού πάνε πολύ καλά, έτσι. Και είναι και η ομάδα εξαιρετική. Η φετινή ΚΑΠΑ 20, το λένε και στον ΠΑΟΚ, το ξέρω, δεν είχε τόσο ποιότητα. Αλήθεια, έτσι, είναι αυτό. Δεν έχει κανένα το, παίκτη. Το λένε, το ξέρουν. Ο Δημητριάδης είναι ουσιαστικά, ο Κάκο είναι. Και ο Τσελεπίδης είναι λίγο, που είναι και στόπερ, είναι άλλη φάση. Αυτοί που έρχονται από πίσω από την ΚΑΠΑ 17 και από 15 είναι. Είναι καλή παίκτης. Η καλύτερη φουρνιά από όλες. Γενικά λένε ότι αυτές οι φουρνίες που έρχονται. Και του ΚΑΠΑ 11 και ΚΑΠΑ 12. Ναι. Αυτή την απόφαση λοιπόν για τον Ίβιτς, ότι θα έφευγε. Ήρθε αυτή η ευκαιρία για την πρώτη ομάδα, φυσικά δεν μπορούσε να πει όχι, αν είναι δυνατόν. Την περίμενε καιρό. Την περίμενε κιόλας. Ανέλαβε στην ΚΑΠΑ 20, θα αναλάβει ο Βασίλης Ομίτας, και αυτός υπηρεσιακός, ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ώστε το καλοκαίρι να γίνει η αλλαγή που είχε ήδη προγραμματιστεί. Ο Ίβιτς, που από την πρώτη προπόνηση δεν είναι, είπαμε ότι είναι δύο προπονήσεις να κάνει τακτική και να πάει να παίξει. Και να παίξει και πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Διαβάζοντα σχόλιο στο μεταξύ πριν, ναι, για τη δοκιμή του 4-3-3, που έχει τον Μπέλκα Ιστράκη, κράζει ο άλλο, άντε πάλι τα ίδια. Ναι. Και ποιο να βάλει, ρε, δεν έχουμε άλλον, ρε αγόρι μου. Δεν έχουμε άλλον. Ποιο να βάλει. Ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Ακόμα. Τι θέλω να πω. Η δοκιμή του λοιπόν, η πρώτη με τετράδα στην άμυνα, 4-3-3, με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, με Τζαβέλα και Μαλεζά στόπερ, με τον Λέο Βατσαριστερό μπακ, τον Κίτσιου δεξί μπακ, ο Βελίδης φυσικά, ο Τζιόλης ως εξάρι, οχτάρια μέσα δεξιά, μέσα αριστερά ο Χαρίσης με τον Κάτσε, κορυφή της επίθεσης ο Αθανασιάδης και στις πλευρές Μιστακίδης και Πέλκας. Αντιλαμβάνεσαι ότι βεβαίως από πλευράς ονομάτων δεν μπορούν να γίνουν πολλά-πολλά. Αυτή είναι. Απλά, η καλύτερη. Το αυτονόητο, ναι, κάνει, ρε φίλε. Βάζει πιο έμπειρο δίδυμο κεντρικών αμυντικών. Ωραία. Δηλαδή, ο Βίτορ είναι. Είναι εκτός. Ναι. Εντάξει, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε Μαλεζά και Βίτορ. Δεν, με τον Τζαβέλα έχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης από τότε που ο Τζαβέλα είχε πάει στις προπονήσεις ΚΑΠΑ 20. Τότε που έγινε η μανούρα με τον Αναστασιάδη. Μα και να μην είχε. Όχι, άλλο σου λέω. Ότι γενικά υπάρχει μια σχέση πολύ θετική. Ωραία. Και ο Τζαβέλας είναι και πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ. Παρά τον Πινελίκη. Ωραία. Και είχε να επιλέξει ανάμεσα σε Μαλεζά και Βίτορ. Και προτιμά ουσιαστικά να βάλει το Μαλεζά. Μπορείς να του πεις ότι κάνει λάθος. Δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Ακριβώς. Ό,τι και να πετύχει, ό,τι και να κάνει. Ναι. Δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Δεξιά βάζει τον Κίτσιου, δεν έχει άλλον, και αριστερά βάζει τον Λέβας που είναι αριστερό back. Και δεν είναι αριστερό full back.
Ο φίλος εδώ λέει, πάει για 4-3-3 χωρίς να έχουμε εξτρέμ. Άντε λέει, και πάει για 4-4-2. Ποιον θα βάλει αριστερό χαφ? Φορ ποιοι θα παίξουνε? Αυτές οι... οι φιλοσοφικές αναζητήσεις για το... Δηλαδή δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Τα λέγαμε και επί Τούντορ. Θα τα λέμε και τώρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Ότι δεν υπάρχουν παίχτες. Δεν μπορεί καμία ομάδα να προχωρήσει με το 40% του ρόστερ ενεργό. Και πάλι ποιο 40%? Και κυρίως σε θέσεις που δημιουργείς. Έχουμε χάσει την ταχύτητα του Ρογκίδρυγκες, το ένας με έναν του Ζάιρο, το, ξέρω εγώ, το κράτημα του Μπερμπάτοφ, το, το ανέβασμα του Τσίμιροτ, την ταχύτητα του Μακ. Τα έχουμε χάσει όλα. Στα χαφ βάζει το αυτονόητο. Επαναφέρει τον Γκάτσε, που είναι και τέλος πάντων ένα θέμα συζήτησης στον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Τον Τζιόλι που έχει την εμπειρία και τον Χαρίση. Ποιο να βάλει, εμένα? Τον Αντώνης. Ο Αντώνης δεν ανταπεξήλθε. Είναι μία ταχύτητα κάτω. Το φέρει, δηλαδή ένα από τα λάθη του Τούντορ για μένα το τελευταίο διάστημα είναι αυτό. Ας έχουμε και κάτι. Λάθος ήταν που δεν έπαιζε ή που έπαιζε τελικά? Λάθος είναι που... Εγώ σε μένα μιλάω. Γενικά να γίνει. Κάγκουρα... Να γίνει καμία συζήτηση. Όχι, δεν μπορείς όταν έχεις άπειρη ομάδα να είναι Τζιόλι στον πάγκο. Ακόμα και ο ντεφορμέ Τζιόλι είναι καλύτερο σε οποιοδήποτε άλλο. Πάντως δεν πειράζει να μας περισσεύει και κανένας παίχτης σε κάποια γραμμή. Ναι, καλό είναι. Είναι και ένας ο οποίος τον έχουμε και κάποια στιγμή τον βάλουμε. Εγώ ξέρω τι που τρελαίνομαι. Από αυτό που δοκίμασε ο Ήβης χθες, θα κάναμε εμείς κάτι διαφορετικό? Όχι. Εγώ προσωπικά όχι. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα είναι να γυρίσω στην τετράδα, το βάλαμε και στο ρεπορτάζ, δηλαδή ουσιαστικά αυτό λέγαμε, και στο blog που ανέβασα αυτό λέγαμε. Ωραία. Στην τετράδα. Θα γύριζα την τετράδα αναγκαστικά γιατί έτσι βγαίνουν τα κουκιά. Ωραία. Διαφωνώ. Τι? Διαφωνώ. Τι θα έκανες? Εγώ ξέρω ότι αυτή η ομάδα έχει παίξει πολύ καλύτερα με τριάδα. Γιατί το έχει δουλέψει στο 1%. Αν είναι λάθος που το δούλεψε 1% είναι άλλο αυτό. Οκ. Okay. Ρε Δημήτρη. Αλλά το ξέρουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Ωραία. Οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι το ξέρουν. Ότι φέτος με αυτό που έχουν δουλέψει, καλός ή κακός, είναι πολύ πιο προσαρμοσμένη και συνηθισμένη στην τριάδα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ωραία. Άρα τώρα τι ψάχνεις? Αποτέλεσμα ψάχνεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Ποιος είναι ο πιο πιθανός τρόπος να έχει το αποτέλεσμα? Τέλος πάντων, αυτό είναι μεταξύ μας συζήτηση. Εγώ γνωρίζω ότι πριν από λίγες ημέρες αυτό υπόθηκε και μεταξύ μέσα στην ομάδα. Και μέσα στην ομάδα. Καλός ή κακός. Δεν τους βγαίνει φέτος η τετράδα. Δεν το έχουν δουλέψει, δεν ξέρουν. Εγώ ξέρω ότι έχουν 10 χρόνια τετράδα όλοι τους. Ναι, φέτος τους έφυγε από την καθημερινή συνήθεια. Εσένα θα βάλω, αγόρι μου, εσένα θα βάλω. Εσένα θα βάλω στόπερ, γιατί άλλη ελπίδα δεν έχω, να ξέρεις. Σε ποιον απευθύνεσαι? Σε ένα φίλο που έχει τη σωματοδομή και την ψυχοσύνθεση να τα ταπεξέλθει ως στόπερ άψογα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο φίλος που λέει εδώ 3-3-3 επανέρχεται, λέει αριστερό χάφο Κοροβέσης. Αριστερό εξτρέμο Κοροβέσης, να συμφωνήσουμε. Όπως έπαιζε τα Γιάννηνα. 4-3-3, να μείνει ο Πέλκα στον πάγκο αφού δεν είναι πλάγιος, και συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι πλάγιος, και να πάει ο Κοροβέσης αριστερό εξτρέμ. Μια χαρά. Παιδιά, η λογική πάντως τώρα αυτή είναι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να άλλαζε στο 4-3-3 που δοκίμασε ο Ήβιτς χθες είναι αυτό. Ξεκινάει δοκιμάζοντας κάτι. Αυτή είναι και η ουσία της προπόνησης, και σιγά σιγά τις επαφήνουν τους παίχτες. Ναι. Συζητάς, βλέπεις, δοκιμάζεις, δεν σου βγαίνει αυτό, δοκιμάζεις κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι ο Πάκο από εδώ ξέρω, έτσι θα παίζει. Εντάξει, όταν παίζεις τώρα ένα σύστημα σαν προπονητής, αυτό θα παίζεις. Ωραία, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι στις επιλογές των προσώπων. Μπορεί να μην του κάτσει ο Πέλκας να βάλει τον Κοροβέση. Μπορεί στα χαφ να σκεφτεί, να ξεκουράσει τον Τζιόλι, να βάλει τον Αντώνης, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι δεν έχει επιλογές. Όπως δεν έχει ο Τούντορ, δεν έχει και ο Ήβιτς. Δεν έχει. Είναι πολύ μικρό το ρόστερ πλέον. Το ενεργό. Γιατί τώρα τον αρχίζεις να βάζεις πάλι Κάκο και Μάκο και λοιπά, όπως έκανε ο Κοράτης και το χάσε το παιχνίδι, και αυτό εκθέτει και τους παίχτες. Όπως και ο Αντώνης εκτέθηκε, που πήρε κατευθείαν και δεύτερο 90 λεπτό και με τον Ολυμπιακό κλπ. Στο τέλος θα χάσουμε και τους παίχτες τους λίγους που έχουμε και θα μπορούσαν να αποτελούν μια εναλλακτική λύση. Οπότε και εγώ συμφωνώ, Δημήτρη, ότι σωστά φέρθηκε να επαναφέρει κάποιους έμπειρους
Σωστά. Και με Κάτσα και με Τζιόλι. Που χτύπησε ο Χατσαίας, δεν νομίζω ότι είχε και άλλη επιλογή. Προένει συμπαίχτες του. Ναι, που τους ξέρει, που τον ξέρουν. Που ξέρει ανά πάση στιγμή ότι υπάρχει και ένα μίνιμουμ. Υπάρχει ένα σταθερό, ένα 7. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παρακαλάει να βρεθούν οι παίχτες στο 9 και στο 10. Δεν γίνεται. Είναι θαύμα να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε σου λέει, μην πέσουμε και παραπάνω από το 6, το 7, το οποίο κάποιοι παίχτες το έχουν έτσι κι αλλιώς. Μία παρένθεση τώρα. Σάββατο απόγευμα παίζει ΠΑΟΚ Απόλλων Πατρών μπάσκετ και επιστρέφουν και αυτοί που έλειπαν. Θα δώσουμε 10 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλων Πατρών μέσω τηλεφωνημάτων. Οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν 23-10-287-888 και 6-45-287-888 με ταυτότητα σας παρακαλούμε και ΆΜΚΑ, γιατί έτσι είναι υποχρεωτικό. Οι πρώτοι 10 θα κερδίσουν εισιτήριο για να είναι απόγευμα Σαββάτου στο Παλατάκι για να δουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Πάτρας. Τηλεφωνικά, η πρώτη 10, 23-10-287-888. Εν τω μεταξύ έχει ένα σχόλιο ο συνάδελφος ο Τάσος Κολίτζας που μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα, έτσι, μας έγινανε, λέει τα ξημερώματα το γράφει. Μαθήματα κιθάρας, λέει, και μετά δουλειά σε κάποιο μπαράκι της Έγινας, παίζοντας διασκευές του Bruce Springsteen. Θα ερχόσαστε να με βλέπετε. Τι έγινε? Έχασα κανένα επεισόδιο, έγινε τίποτα? Λες. Ξέρω εγώ. Και λέω εγώ, τι έγινε, τα κατάφερε το Γαβριστάν, γράφει ένας. Ναι. Δεν σου λέω, έγραψε αυτό. Κάτσε, τον έχω κοντά σου. Φίλος στην ομάδα, ο Μανώλης έχει μία φωτογραφία του Σάντος. Αυτό μόνο. Ναι. Για τη συνέχεια. Α, εδώ επάνω τώρα. Εδώ επάνω. Δηλαδή, αναλαμβάνει πρώτη μέρα ο Ίβιτς. Δεν είναι και ότι καλύτερο για όλους. Για τον ΠΑΟ, για τον ίδιο, να αρχίσει προπονητολογία. Δηλαδή... Κοίτα, είναι ένα γεγονός ότι ψάχνουν προπονητή. Εντάξει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από το την λένε άλλη, οι ίδιοι. Δεν μπορεί να μηδενίσεις τις ελπίδες ενός ανθρώπου να πετύχει, να κάνει θαύματα και από εκεί πέρα να έχει και αυτό την ελπίδα του να συνεχίσει από οποιοδήποτε post. Δηλαδή να έχεις και έναν τρόπο. Χρειάζεται και ένας τρόπος. Πρώτη μέρα. Και διαβάζει ο Ίβιτς ότι έρχεται ο Τάδε και ο άλλος. Πολλά πράγματα είναι τα οποία δεν κινούνται σωστά, αλλά και που τα λες, τι έγινε. Επιτέλους γράφει ο Σταύρος, ο φίλος εδώ, 4-3-3, εκτιμώντας ότι το σύστημα έφταιγε για τον ΠΑΟΚ και την πορεία του. Κύριοι όλοι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πάρουμε απαντήσεις. Έφταιγε το σύστημα, έφταιγε ο προπονητής, έφταιγαν οι απουσίες, οι τραυματισμοί. Θα το δούμε. Τώρα, από τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε πάρα πολλοί που από χθες, επειδή έφυγε ο Τούντορ και θα αλλάξει το σύστημα και ξέρω εγώ τι άλλο θα γίνει, νομίζω ότι λυτρώθηκε ο ΠΑΟΚ και ότι θα κάνει σερί τώρα και θα ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα. Μερικές φορές πρέπει να γίνονται κάτι τέτοιο για να παίρνουμε και απαντήσεις. Όπως πολλές φορές παίρνουμε απαντήσεις όταν αλλάζει μια κατάσταση. Και ενώ την υποτιμούμε την μια κατάσταση, μετά παίρνουμε απάντηση. Τέσσερα χρόνια πράγμα συμβαίνει τώρα. Ναι. Δεν κουράστηκε. Θα το ξαναδούμε και τώρα. Οι ίδιοι. Το σύστημα και ο προπονητής. Φτάνει. Και τα λοιπά. Να παρακαλάς που δεν μπήκε κουχού να πούμε να μας τα κάνουν μπαλόνια πάλι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να το κάνω μια πρόταση και να δεχτεί. Δεν ούτε εμείς εκατομμύριο, αλλά και πες έτσι λέγαμε. Άστο. Άσε να δούμε. Μακάρι να πετύχει ο Ίβιτς. Αλλά σε κανένα ανάμιση μήνα, μην αρχίσουμε να λένε όλοι δεξιά και αριστερά ο Ίβιτς δεν κάνει, δεν άνοιμα, θεδευόμενος μάγος κτλ. Μηδέν ευθύνες έχει ο Ίβιτς. Ναι, αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό να είναι χαλαρός και να προσπαθήσει τέλος πάντων να χωρίς πίεση να κάνει το λογικό. Βρε τύχη θέλει, τι είναι εδώ, τύχη. Ναι, λίγο σούφρα. Να αλλάξει λίγο η τύχη. Να έχει μία αύρα άλλη.
Αυτό γιατί πλέον μόνο στη μεταφυσική μπορεί να το πα το πράγμα. Δεν μπορεί να το πα πουθενά άλλου. Και θέλουν και μια στήριξη οι παίχτε, γιατί μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά. Εντάξει, φάγανε μεγάλο χρέωμα από τον Ντούντορ. Εγώ αυτό δεν του το συγχώρησα με τίποτα. Δηλαδή αυτό το, με την πρώτη ευκαιρία δεν είναι τόσο καλή, δεν έχουμε τόσο καλού παίχτε. Δηλαδή πάρα πολύ μου την έδωσε. Τώρα, αν μπορεί ο Σέρβο να του δώσει αυτοπεποίθηση, νέου, παλιού, του πάντε. Γιατί. Ναι. Εντάξει, δεν βλέπω να αλλάζει αυτό. Τα αποτελέσματα πρώτα, Ρεάκη, φαίνονται. Τώρα, να μετά την Τρίπολη έγινε τίποτα, όλοι καλά ήταν. Μετά. Άλλο φίλο γράφει, βάζει το Μαλεζά, μάλλον επειδή ξέρει το γήπεδο. Τον επόμενο άρχισαν ήδη να το ψάχνουν ή θα ψάχνουν Μάιο και Ιούνιο. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία που και να γίνεται δεν μπορεί να συζητιέται τόσο έντονα. Και δεν μπορεί να βγουν ονόματα. Επειδή ξέρω για το Σάντος ειδικά δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Το μόνο που είναι αλήθεια είναι ότι έχει υποστηρικτές πολλούς μέσα και γύρω από τον ΠΑΟΚ. Υποστηρικτές υπό την έννοια του ότι πάρτε αυτό να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και βλέπουμε παραπέρα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει φτάσει το ακόμη. Το ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο βέβαια το άκουσα, δεν το έχω ψάξει, είναι ότι δεν έχει ανανεώσει. Τι? Στην Εθνική Πορτογαλία. Εννοείται ότι δεν έχει ανανεώσει. Θέλει να δουλέψει ομάδα. Αυτό είναι το. Από εκεί ξεκινάς. Όπως τον πήραν να τον πάρεις. Από εκεί ξεκινάς. Αλλά αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Ναι. Είναι θέμα άλλο. Και τότε βάζεις και τον Ίβιτς δίπλα του. Ωραία. Που τον έχει και πνευματικό. Ωραία. Και μαθαίνει και 10 πράγματα σοβαρά. Στο δουλεύει ο ΠΑΟΚ. Κάνει ένα μηχανισμό όμορφο και ωραίο. Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Η ομάδα παίζει για την νίκη ξέροντας τι κάνει. Και εσείς ασχολούμαστε με τον υψηλάντη το σύγχρονο. Στο πιο φουσκωμένο. Και ό,τι άλλο πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Χρήστος γράφει μπλα μπλα. Τα έργα του Τούντορ δεν μας τα λέτε. Ο Τούντορ φύρε για άλλη μια φορά, μια και θέλει να το επαναλάβουμε, γιατί δεν αλλάζω άποψη έτσι. Δεν είναι ότι χθε είχα άλλη και σήμερα έχω άλλη επειδή έφυγε ο Τούντορ. Ο Τούντορ από το καλοκαίρι του ζήτησαν να αλλάξει ρόστερ και το άλλαξε το ρόστερ. Του ζήτησαν να βάλει βάσεις για μια ομάδα και τις έβαλε τις βάσεις. Ξέρεις πλέον τι έχεις, τι μπορεί να σου προσφέρει και τι σου λείπει. Το ξέρεις πολύ καλά από όλη την πορεία. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ τελείωνε τη χρονιά και είχε να τα αλλάξει όλα. Μαζί με 10 ποδοσφαιριστές. Τώρα δεν χρειάζεται να αλλάξει 10 ποδοσφαιριστές. Έχει μία βάση, αξιολογήθηκε το νέο ρόστερ. Και ο Τούντορ σου έδωσε αρκετά εκατομμύρια ευρώ με τις προκρίσεις στην Ευρώπη. Παραλαμβάνοντας μία διαλυμένη ομάδα. Που ξεκίνησε 15 Ιουλίου προπονήσεις. Με 15 μέρες διακοπών. Και ο Τούντορ είχε μερικά αποτελέσματα και σε κορυφαία μεγάλα παιχνίδια σε ντέρμπι. Δεν ξεφτυλίστηκε σε κανένα γήπεδο της χώρας αγωνιστικά. Και κέρδισε τους ποδοσφαιριστές του μέχρι ενός σημείου. Μπορείς να ρωτήσεις ποδοσφαιριστή του Τούντορ να σου πήγε την προπόνησή του, για παράδειγμα. Για το κουτσάρισμά του δεν θα σου πούνε καλύτερα. Όπως τα βλέπουμε και όλοι. Φυσικά έχει αδυναμία. Χτυπητή αδυναμία στο κουτσάρισμα. Και ο χαρακτήρας του ήταν βεβαίως προβληματικός. Τα λέγαμε για τις ομοιότητες με τον Δόνη. Τελικά ο Κροάτης Δόνης ήταν μέχρι ενός σημείου με τα ξεσπάσματα που είχε. Τα οποία το φάγανε κιόλας. Αλλά για την προπόνησή του, όπως και την προπόνηση του Δόνη, όλοι ξέρουν. Καλύτερα. Καλά, το Δόνι δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα γιατί είχε το μικρότερο μπάτζετ της εποχής Σαββίδη. Χωρίς Σαββίδη να βάλει ένα ευρώ για έξι μήνες. Ο ΠΑΟΚ ήταν δεύτερος και όταν μπήκε το χέρι στην τσέπη και ήρθαν εδώ πέρα όλοι οι εκπρόσωποι της Αφρικανικής Σχολής και διάφοροι άλλοι, η ομάδα έγινε ανωκάτω. Χωρίς πλάνο και τέτοιο. Στην πρώτη παρέμβαση ποδοσφαιρική της εποχής Σαββίδη. Έδωσε πράγματα ο Τούντορ και όπως τα λέγαμε για το Δόνι, και τώρα καταλαβαίνετε, τώρα. Που έχετε δει και άλλα πράγματα, τι πέτυχε ο Δόνης, με τον οποίο δεν έχουμε ούτε καλημέρα βεβαίως. Ούτε για καλημέρα για και δεν το γουστάρουμε κιόλας, αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά όπως το καταλαβαίνετε τώρα, τι έδωσε ο Δόνης με τους Πέλκες και τους Κάτσε στα πρώτα τους βήματα και τους Ρομπέρ κτλ. Έτσι μετά από χρόνια μπορεί να καταλάβετε ότι έδωσε και δύο πράγματα ο Τούντορ. Έβαλε μια βάση σε αυτή την ομάδα. Ότι ήταν αναποτελεσματικός, έτσι όπως κατέδισε το ρόστερ τους τελευταίους μήνες, είναι ένα γεγονός. Αλλά εντάξει, ποτέ ότι... δεν απέκτησε μια σταθερότητα ο ΠΑΟΚ. Άστο. Είναι μια αλήθεια αυτή. Αλλά και νομίζω ότι το κλειδί που χάνει το παιχνίδι είναι όσα γίνανε πριν το Κράσνονταρ. Εκεί το χάνει το παιχνίδι.
με την πίεση που προκάλεσε η ήττα από την Τρίπολη, την πίεση που προκάλεσε η ανάγκη να κερδίσει η ομάδα στα βάθη της Σαχάρας. Δεν το χάσε μόνος του. Ε? Δεν το χάσε μόνος του. Έφαγε πίεση. Ναι, από ποιον έφαγε πίεση. Από μεγαλομέτωχο, από μένα. Δεν ξύπνησε ανάποδα και πιέστηκε. Πιέστηκε. Και τα χάσε. Εκεί είναι το κλειδί της αποτυχίας του τώρα. Άρα λοιπόν, ναι, μεν είμαστε σε μια φάση που ο πόλεμος με το σύστημα είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά αν δεν διαγνώσουμε σωστά και τα δικά μας τα κουσούρια σαν οργανισμός, θα καταντήσουμε γραφική του χωριού, που θα μας γλεντάει ο κάθε ανύπαρκτος εγκληματίας Παύλα Λαμόγιο και εμείς θα καθόμαστε σαν τους χάζους και θα μαλώνουμε μεταξύ μας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Γι' αυτό κάποιοι αναπορείται για το αν βγάζουμε κάποια στίγματα συμπάθειας για τον Ντούντορ. Συμβαίνει γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν μπορείς να μην αναγνώσεις το πραγματικό ποδοσφαιρικό πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ, το οποίο συνδυάζεται εν μέρη και με την εγκληματική οργάνωση, γιατί κακά τα ψέματα, άλλο να ανταγωνίζεσαι μια ομάδα που δεν έχει ποτέ κρίση ή μία τη σεζόν και εσύ να έχεις 20 κρίσεις, και άλλο να ανταγωνίζεσαι μια ομάδα που έχει 10 κρίσεις και εσύ 15 κρίσεις. Ωραία. Ελπίζω, γι' αυτό εγώ θέλω και να, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή κάνω το σταυρό μου κάθε πρωί που ξυπνάω να γυρίσω σε άντως, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Για να βρει μια ισορροπία ο ΠΑΟΚ, ο νεόπλουτος ΠΑΟΚ. Και μετά το ξανασυζητάμε. Σε λίγο θα διαβάσουμε την δεύτερη ανακοίνωση που έβγαλε σύνδεσμος του ΠΑΟΚ για το θέμα που αφορά την ΠΑΕ αλλά και τον Σαββίδη. Τρίτη ουσιαστικά δεν είναι, αν βάλουμε και τους Κύπριους. Α, ναι, εγώ αναφέρομαι στην ανακοίνωση του, όσοι κερδίσανε την... του Κορδελιού. Ναι. Και είναι και τρίτη, ναι, από το, από τη θύρα 4 ΠΑΟΚ Λεμεσού. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Πάμε... Πάντως, σημαντική ήταν και η ανακοίνωση του Κορδελιού. Για να μην παρεξηγηθούμε πάλι, αναφερθήκαμε στα θετικά του Ντούντορ, τα οποία κανείς δεν τα βλέπει βεβαίως σήμερα. Θα τα δούμε μετά από χρόνια. Αναφερθήκαμε στα αρνητικά του. Υπάρχει μια πραγματικότητα πάρα πολύ σκληρή που είναι τα αποτελέσματα, που είναι κάκιστα. Άλλος θεωρεί ότι είναι λόγω Ντούντορ τα αποτελέσματα. Άλλος θεωρεί ότι είναι λόγω της κατάντιας του ρόστερ. Γιατί κατάντια είναι το να μην έχεις τους καλύτερους παίχτες εδώ και 2-3 μήνες σε όλη τη χρονιά. Άλλος μπορεί να θεωρεί άλλα πράγματα. Υπάρχει βέβαια και το timing. Καλύτερα ξέρουν τις λεπτομέρειες εντός ομάδας, καλύτερα τα ξέρει και ο Σαββίδης, που αποφάσισε τώρα αυτή την αλλαγή. Ζυγίζοντας καταστάσεις και εκτιμώντας ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για να κάτι να αλλάξει, κάτι να διαφοροποιήσει, έστω και την αύρα ακόμα. Εκεί επάνω δεν μπορείς να το κατηγορήσεις. Κάτι ξέρει παραπάνω και περιμένω ότι βγει στο γήπεδο. Αν στο γήπεδο, έστω και με τους βαθμούς αντιπάλους που έχει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, γίνει σειρά αποτελεσμάτων, πάει να πει ότι πράγματι η πιο μεγάλη ευθύνη την έχει ο προπονητής. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν γίνει όμως, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Δεύτερη ώρα με το Ελπόστο, στον Εύωσμο, με ξένη ποιοτική μουσική, με πολύ καλές μπύρες, με κρασιά, με προσφορές, με live. Και αυτές τις ημέρες με Happy Food Day, με ατομικά μενού, τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι που να λείπει από το Ελπόστο στον Εύωσμο. Το είδες αυτό που σου στείλα? Ναι ρε. Γάτα παίζει ο Χρήστος, παίζει γάτα. Ναι ρε φίλε, βγαίνει μπάντα φωτογραφία και ο άλλος χαϊδεύει μια γάτα. Οι γάτες είναι στην επικαιρότητα. Γιατί δεν το είναι... τζατζάρα τι ανέβασε παντού. Ναι. Μπάσο παίζει ο Γιάννης, πλήκτρο ο Βαγγέλης, τράμψ ο Γιάννης και γάτα παίζει ο Χρήστος. Και δες τι πλήκτρα παίζει ο άλλος, είχα μια μελόντικα. Δεύτερη ανακοίνωση από τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Δεν έβγαλαν μία κοινή, όπως το συνηθίζουν σε αυτή την περίπτωση, μεμονωμένα, και μόλις ο δεύτερος σύνδεσμος που βγάζει ανακοίνωση είναι του Κορδελιού.
που αναφέρεται στο θέμα ποντίων Σαββίδη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Έχει πάρα πολλά. Αποτελεί τιμή να σε αποκαλούν φιλοξενούμενο αυτοί που την στιγμή που εσύ αποφάσισες να επενδύσεις στην πατρίδα σου τιμώντας τις ρίζες, αυτοί οι Έλληνες με αλφαγιώτα και γιώτα έβαζαν στα καράβια τους σημαίες Λιβερίας και νήσων Μάρσαλ. Αποτελεί τιμή να σε χαρακτηρίζουν έτσι αυτοί που τη στιγμή που εσύ αποφάσισες να επενδύσεις στις ΕΚΑΠ για να μην πάει σε ξένα χέρια, αυτοί επένδυαν στις πακιστανικές τηλεπικοινωνίες της Φαταούλφων. Τίτλος τιμής να σε χαρακτηρίζουν έτσι αυτοί που την ώρα που εσύ αποφάσισες να επενδύσεις σε ένα ξενοδοχείο ορόσημο για την πόλη, με τριπλάσιο τίμημα από τον προηγούμενο ενοικιαστή του, επέλεγαν να επενδύσουν στην Ιρανική ακτοπλοεία. Και πολλά και διάφορα σε αυτή την ανακοίνωση. Ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού, σου δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό σου στον τίμιο αγώνα που ξεκίνησες για ένα καθαρότερο ποδόσφαιρο. Αρκεί να το πράξεις μέχρι να ξεβρωμήσει ο τόπος και να μην συμβιβαστείς με ημίμετρα και υποσχέσεις. Ταυτόχρονα σε προτρέπουμε την ώρα που ο πόλεμος αυτός θα μένεται να ξεκαθαρίζεις και τη δική μας την αυλή από ανίκανους αλόθρησκους, ζάνια, φυτευτούς, λαμόγια, είτε αυτοί βρίσκονται εντός είτε εκτός των τείχων του ΠΑΟΚ, και να συνεχίσεις την προσπάθεια δημιουργίας μιας ομάδας αντάξιας των προσδοκιών του κόσμου μας. Και το Κορδέλιο γράφει ότι συμφωνούμε απόλυτα με την ανακοίνωση του ιστορικού συνδέσμου θύρας 4. Μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 4 την ανακοίνωση του Κορδελιού. Παρατηρούσα την αντίδραση του Ολυμπιακού μετά τη δήλωση Καμένου και ενώ υπάρχει ξεκάθαρη σχέση και του Ιβάν Σαββίδη με τον συγκεκριμένο πολιτικό, γύρισε και είπε και αναφέρεται στη σχέση του με τον Μελισανίδη. Γιατί βλέπεις τι κάνουν τώρα. Δηλαδή το Σαββίδη δεν έχουν να του πούν τίποτα εκτός από αυτά τα καράγκιος λίγια που λένε φιλοξενούμενος, κλόουν και τα λοιπά, τους χαρακτηρισμούς τέλος πάντων. Και πάντα στέλνουν στο κάδρο το Μελισανίδη για να έχουν επιχειρηματολογία οι ίδιοι και τα γιουσουφάκια τους. Επίσης είναι σαφές ότι είναι και μία, ας πούμε για παράδειγμα, και αρκετοί της Νέας Δημοκρατίας καταφέρθηκαν υπέρ, μάλλον εναντίον όσων βρίζουν τον Σαββίδη, αλλά εκεί δεν ορμήσανε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία παίζει. Ποιοι πήγαν, ο Παπαμιμίκος που τα έχει με τη Σόνια. Ωραία. Ο Ζαγοράκης. Αυτό έλειπε. Ναι. Σήμερα βγήκε και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Τριανταφυλλίδης είναι εκείνος ο συνάδελφος. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Άρα κάποιοι μεμονωμένοι. Ποιος είναι άλλος από Νέα Δημοκρατία. Ο Καμένος από Ανέλ. Ανέλ είναι ο Καμένος. Τον ψιλοξευτιλίζουν με αυτά που γράφουν στην ανακαίνωση. Να κοιτάξει εκεί που πηγαίνει και του πει στρατιώτης, λέει στα. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Ναι. Στα ίσια. Τώρα επίσημες ανακοινώσεις αν είναι δυνατόν. Ανοίγουμε γραμμές για να συζητήσουμε και τα ποδοσφαιρικά και τα άλλα που έχουν να κάνουν με το Σαββίδη και τη δική του προσπάθεια και όλες αυτές τις ανακοινώσεις στήριξης που δεν είναι και πολλές. Λέω όλες αυτές, αλλά δεν είναι πολλές. 23-10-287-888 και 6-45-287-888. Για την αλλαγή προπονητή, για τον Ντούντορ, για τον Νίβιτς, για την ομάδα από εδώ και πέρα και βεβαίως για το μεγάλο θέμα που αφορά το Σαββίδη. Πρέπει να πούμε ότι στο μίνι αυτό γκάλο που κάναμε χθες μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, η πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πολύ συντριπτική, τάχθηκε υπέρ της αντικατάστασης του προπονητή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάρα πολλοί έγραψαν ότι αυτό έπρεπε να γίνει και νωρίτερα. Έτσι, αυτό οφείλουμε να το πούμε, να το συμπληρώσουμε. Φίλε 093 για το αν θα φύγει ο ΠΑΟΚ από τη Μεσήμβρια και αν θα πάει στο Λόλα, θα δούμε. Αργότερα. Άλλος γράφει ότι ο Δόνης το μόνο που κατάφερε ήταν να αποκλειστεί από το λοιμό που δεν έκανε νίκη στους ομίλους και να προσπαθήσει να ξεφτυλίσει τον Γκαρσία. Αυτό εκτιμά. Παίξαμε χωρίς εφτάκι εκεί, ενημερωτικά. Και άλλο, μακάρι να γυρίσει ο Σάντος να τελειώσει το μαρτύριο των Ακαδημιών, γράφει ένας άλλος φίλος. Πάμε να σας ακούσουμε για την αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ και αν πιστεύετε ότι πράγματι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι το θέμα ζήτησης σήμερα. Κάτι που παραλαμβάνουμε θα αποδειχθεί και τις επόμενες εβδομάδες. Ξεκινάμε με τους πρώτους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου.
Ο πρώτος ο οποίος βγαίνει είναι αυτός ο οποίος στήριζε ίσως περισσότερο από τον καθένα τον Τούντορ. Ναι. Αλλά, ναι, από την Κυριακή το βράδυ δεν έχω καμιά στήριξη στον Τούντορ. Και εξηγούμε. Έτσι και ο Σαββίδης. Και εξηγούμε. Μέχρι και την Κυριακή, ό,τι και να έκανε ποδοσφαιρικό, είχα μια δικαιολογία να του δώσω. Για όλα. Mm. Δικαιολογία για τις δηλώσεις την ώρα που εγώ έχω πόλεμο με αυτούς, δεν του δίνω. Ναι. Να δίνω όπλο εγώ στους απέναντι για να μπορούν να με λιδωρήσουν, καμιά δικαιολογία. Και πρώτος να ήταν ο ΠΑΟΚ με 10 βαθμούς διαφορά έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Και είμαι από αυτούς ο οποίος ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το τι... Άρα συμφωνείς με την τιμωρία του ουσιαστικά. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Δεν είναι απλά τιμωρία, είναι και ένα μήνυμα προς όλους. Ότι από εδώ και πέρα, ναι, επειδή είμαστε σε πόλεμο, όποιος υπερβεί αυτά που πρέπει τέλος πάντων και δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα θα παίρνει το δρόμο του. Όποιος και αν είναι αυτός. Είτε λέγεται πρόεδρος, είτε λέγεται προπονητής, είτε λέγεται δημοσιογράφος, είτε λέγεται εφημερίδα, είτε οτιδήποτε. Όπως και σήμερα συμφωνώ απόλυτα με την επίθεση που κάνουν στον γκολ. Μπράβο τους. Επιτέλους. Επιτέλους ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε πράγματα τα οποία λέμε δεν μπορεί να μην τα βλέπουμε, δεν γίνεται. Τα βλέπουμε. Επιτέλους. Για την ομάδα αισιοδοξείς ότι θα αλλάξει η εικόνα και η αποτελεσματικότητα. Θα σου πω κάτι. Επειδή δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, γιατί έχω προσωπική φιλία με τον Βλάνταν. Τι λες. Θα πω ότι του εύχομαι καλή επιτυχία, όπως πες και εσύ να έχει πολύ τύχη. Βέβαια. Αν το καταφέρει το έργο, επειδή ξέρω για ποιον άνθρωπο μιλάμε, μακάρι να... Είπες ότι είσαι φίλος με τον Ίβιτς. Ναι, είμαι προσωπικός. Ωραία, πες μου δύο κουβέντες για τον άνθρωπο Ίβιτς, που τον ξέρεις εσύ ως φίλος. Τι θα του έβαζες... Μπράβο, ναι. Προσωπικότητα, εγωιστής με την καλή έννοια όμως, θέλει να πετύχει. Και για μένα προσωπικά, επειδή τυχαίνει να ξέρω κάποια πράγματα παραπάνω, έχει και τον τρόπο του. Mm. Επειδή έχει έναν τρόπο το οποίο όταν πρέπει είναι σοβαρός... Ναι, πρέπει, σου εμπνέει το σεβασμό, τον κερδίζει. Ναι, μπράβο, ναι, αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Σε προπονητές, σε συμπαίχτες, σε δημοσιογράφους. Όταν θα μπει στα ποδητήρια, ναι, και θα μιλήσει στον Μπερμπάτο, που είναι η ίδια ηλικία, ο Μπερμπάτο θα το σεβαστεί, να είσαι σίγουρος. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, όμως αυτός είναι, επειδή είναι και προσωπικό, δεν θέλω να συνεχίσω γιατί δεν θα είμαι αντικειμενικός απέναντι στην ομάδα. Θα έχεις ένα άγχος παραπάνω, να πετύχει. Εννοείται, όχι γιατί θεωρώ ότι έχει πολλές δυνατότητες να πετύχει, όχι γιατί είναι φίλος μου. Ναι. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες να πετύχει. Έχει όλα τα καλά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας προπονητής και κάποια που δεν πρέπει, τα προσπαθεί να τα παλέψει και το βλέπω αυτό το πράγμα. Γιατί παρακολουθώ και την ΚΑΠΑ 20, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θεωρώ πολύ σημαντικό να παραμείνει το γυμναστής. Ναι, αυτό δεν το είπαμε, ότι από χθες έγινε μια πρώτη συζήτηση και θέλουν από τον Ιταλό να τον διατηρήσουν. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μακάρι να γίνει. Επίσης, ό,τι έγινε έγινε. Τώρα αυτά για τον Κρυσάβα και αυτά εγώ τα ακούω βερεσέ, ούτε καν με ενδιαφέρουν, ούτε καν ασχολούμαι. Έχουμε αυτή τη στιγμή άλλα πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε από τον Κρυσάβα. Λοιπόν, όσο το συζητήσαμε, νομίζω ότι έκλεισε το θέμα. Εντάξει, από εδώ και πέρα έχουμε άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Τώρα, για όσους ασχολούνται, όπως είπατε και εσείς, με τα 4-3-3, τα 4-4-2 και τα 4-1-1, συγγνώμη που θα το πω, αν και είναι συνοπαδοί μου, ας βγάλουν τα γυαλιά από τα μάτια τους. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει με 15 απουσίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν 17 μεθαύριο. Δηλαδή, εντάξει, δεν τρελαθούμε. Έγινε. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση αυτή. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Θέλω να συνεχίσουν έτσι στο επικοινωνιακό κομμάτι, και όταν λέω επικοινωνιακό εννοώ με οτιδήποτε έχει σχέση με μέσο μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να είναι απόλυτα ταυτισμένοι πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Να μην φοβηθούν τίποτα. Συμφωνώ μέχρι κεραίας με όλες τις ανακοινώσεις των συνδέσμων για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν έχω δύο είναι ώρες κιόλας. Τι... Θα υπάρξουν κι άλλες. Α, καλά. Λοιπόν, και εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε αυτό που για μένα αυτή τη στιγμή είναι το κατόρθωτο. Να συσπηρωθούμε και να πάμε προς το κοινό εχθρό, εν πάση περιπτώσει. Έγινε, φίλε, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πάμε στους επόμενους 23 10 287 888.
κυρίως για την ομάδα σήμερα, μια και χαμαλαγή προπονητή. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σου. Συμφωνώ με τον Παλικάριο. Εγώ δεν ήθελα να φύγει ο Τούντορ. Όχι γιατί για οποιοδήποτε λόγο, απλά ήθελα να τελειώσει τη χρονιά του. Αλλά. Είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Όποια λάθη. Μάλλον είναι λογικό, είναι θεμητό να συγχωρείς απειρία, να συγχωρείς λάθη, να συγχωρείς διαφορετικό τρόπο σκέψης, να συγχωρείς πολλά πράγματα. Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται δηλώσεις του είδους αυτές που γίνανε προχτές. Αν έλεγε ότι ο Πέλκας και ο Μιστακίδης δεν είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο, ξέρω εγώ, θα ήταν πιο θεμητό. Εννοείται. Αυτούς έχω αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουμε τόσους τραυματίες, έχουμε τόσους, ξέρω εγώ, από εδώ. Αυτούς έχουμε, αυτούς χρησιμοποιούμε. Και θα το βλέπαμε λογικό, γιατί είχαμε 20 κόρνερ, είχαμε 2 δοκάρια, είχαμε 70-30 κατοχή. Δεν είχαμε τύχη, μπορεί να πει άλλος. Mm-hmm. Δεν παίζαμε ένα ποδόσφαιρο καταστροφικό. Βγάλαμε κάτι. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Όπως είχα γίνει και ένα παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Mm. Πριν και ένα χρόνο που τα πιάνε όλα ο τερματοφύλακας. Ο Τζόρβας, ναι. Ναι, ο Τζόρβας, ναι. Θυμάστε και το παιχνίδι. Ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Με την ακύρωση του γκολ του Νέτσετ του 1993, με Κίζα. Δεν ξεχνιέται. Γι' αυτό θα μπορούσαν να συγχωρεθούν πολλά. Μέσα ότι ξέρεις και να φέρω κάποιον άλλον δεν πρόκειται να βγάλω κάτι. Ας να τελειώσει η χρονιά και βλέπουμε τι μπορεί να γίνει μετά από εκεί και μετά. Λόγω των δηλώσεων όμως, και δεν ήταν μια φορά, έχουν γίνει κι άλλα. Είχε χάσει την ψυχραιμία του, μπορούμε να πούμε. Ναι, την έχανε την ψυχραιμία του. Ίσως μπορεί να ήθελε να απομπλακεί. Να μπορεί να κάτσει με το ησυχία του να σκεφτεί τα κάνει τα επόμενα του βήματα. Ίσως έβλεπε ότι. Ίσως είχε αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Τώρα αισιοδοξείς. Δεν μπορώ να πω ότι. Όπως ήμουν πριν, είμαι και τώρα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν μαγικά πράγματα, παιδιά. Αν αρχίσουν να έρχονται οι παίχτες πίσω. Mm. Και βλέπουμε αν με μια ομάδα, τέλος πάντων αυτό το ρόστερ που έχουμε, αλλά να είναι όλοι, με πιο πολλές εναλλακτικές, μπορεί να προσφέρει ο Ίβιτς μια διαφορετική νότα μέσα στην ομάδα, μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Τέλος πάντων τους μικρούς τους ξέρει από πιο μικρούς, τους μεγάλους τους ξέρει από συμπαίχτες. Άρα είσαι ο δεύτερος φίλος που μας τηλεφωνεί και λες ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα για την πορεία του ΠΑΟΚ μπορεί να μην ήταν ο προπονητής, αλλά έπρεπε να τιμωρηθεί. Βεβαίωτατα. Να... Δεν μπορεί να τον δίνεις, να κάνεις τέτοιες δηλώσεις και ο άλλος σε βγάζει πρωτοσέλιδο. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Okay. Και ο μεγαλομέτρος πρωτοσέλιδο μας έβγαλε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεύτερο, εγώ δεν συμφωνώ με κάτι που υπόθηκε χτες, που το είπε ο Στράτος χτες, ο Σταύρος χτες. Εγώ θέλω να δώσω λίγο τροφή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στους συνοπαδούς μου. Δεν βλέπω να κάνουμε κάτι προς την κίνηση των ανθρώπων της πόλης, των ανθρώπων της Βόρειας Ελλάδας, αυτών που βρίσκονται και μας ζητούν κάθε λίγο και λιγάκι την ψήφο μας. Δεν βλέπω να γίνεται μια κινητοποίηση, ας πούμε. Εγώ είπα απλά, ναι, ότι δεν θα κάτσω να παρακαλέσω ποτέ, ναι, κανέναν να τοποθετηθεί με το αυτονόητο. Εμένα η άποψή μου, η δικιά μου, η ταπεινή, ότι ξέρετε, σήμερα πήραμε αυτόν, δεν δέχτηκε. Σήμερα πήραμε τον άλλον, δεν δέχτηκε. Σήμερα πήραμε τον άλλον, δεν δέχτηκε. Δεν είναι ούτε ψέματα, ούτε κάτι κακό. Μα φαίνεται ποιος τοποθετείται ή όχι, ρε φίλε. Γιατί όχι, εγώ πρέπει... να προκαλέσω αυτή την τοποθέτηση από τη στιγμή που ο ίδιος δεν αισθάνεται από τη να το κάνει. Που... Ναι, εγώ λέω από τη στιγμή που δεν συζητιέται κανένα, τίποτα, αφήνουμε έτσι και φεύγει. Αν όμως γίνει. Τοποθέτησε ότι εμείς τον μιλήσαμε, τον πήραμε τηλέφωνο να βγει να μας τοποθετηθεί και δεν είπε τίποτα. Είναι, ναι, διπλάσια και θα δεκαπλάσια. Θα το θέσω αλλιώς. Το ΠΑΟΚ 24 ποτέ δεν ήταν πολιτικοποιημένο. Ποτέ δεν είχε εμπλοκή με. Πόσες συνεντεύξεις έχουμε βγάλει εδώ πολιτικούς. Έχεις ακούσει? Όχι, δεν βγάζει. Ναι. Ωραία. Είναι μια φιλοσοφία δικιά μας λοιπόν να μην εμπλέκουμε τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία συνήθως ρουφάνε το αίμα του ΠΑΟΚ. Να το εκθέσω και λίγο λαϊκά. Ωραία. Είναι μια πολιτική δικιά μας. Βετεράνους βγάζουμε. Πιο πιθανό είναι να βγάλουμε βετεράνους του Βιετνάμ παρά βετεράνους του ΠΑΟΚ. Και καλά κάνετε. Ναι. Εγώ γι' αυτό είπα ότι. Άρα, από τη, φίλε, στιγμή που εσύ δεν βγάζεις... έχουμε ένα ύφος σαν παιδιά, σαν χαρακτήρες, σαν project. Ωραία. Που δεν θέλουμε να πάμε στο κλασικό παραδοσιακό παιχνίδι εξάρτησης. Και καλά κάνεις, και σεβαστό. Ναι, άρα λοιπόν μας καλείς εσύ. Όχι, δεν καλώ, να αλλάξουμε ένα, φιλοσοφία. Ναι. Απλά διαφωνώ. Γι' αυτό είπα ότι εγώ θέλω είναι να. Είναι βαθύτερο όμως, φίλε, από αυτό που λες. Δηλαδή, εμείς έχουμε αυτή τη φιλοσοφία.
επειδή εσύ διαφωνείς και δεν θα το κάνεις, εγώ δεν είπα να το κάνεις ενάντια του αυτού που πιστεύεις, ενάντια αυτού που πρεσβεύεις. Είπα επειδή εσύ δεν το κάνεις και γι' αυτό εγώ διαφωνώ, αυτό είναι η δικιά μου προσωπική άποψη, καλό και λίγο τους συνοπαδούς μου να πιέσουμε εμείς. Αυτοί που ακούμαστε, να γίνει ντόρος, ρε παιδί μου, να λέει να βγω εγώ, να βγει ο άλλος και να πει πούστε ρε παιδιά. Αν πρέπει μόνοι τους να βγούνε. Αλλιώς εμένα μου λένε ότι είναι Γιουσουφάκια. Όταν βγαίνει η Άννα Καραμαλή και κάνει αυτή την ανακοίνωση. Ακόμα και αυτή εδώ η συζήτηση τώρα που αυτά που συζητάμε είναι πίεση. Εγώ θέλω να βγει στον αέρα της πόλης πίεση. Είτε από εσένα, είτε από μένα, είτε από τους επόμενους. Να την ακούσουν λίγο, γιατί όσο δεν τους τα αφήνουμε, δεν ακουστήκαμε, δεν μας πήρε πολλά, δεν μας πήραν κάτι ψυχάλες. Ας πιέσουν αυτοί που τους πληρώνουν τις εκστρατείες. Έγινε φίλε, έγινε. Okay. Να σε καλά. Πάμε γιατί περιμένει ο κόσμος. Καλησπέρα στον επόμενο. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι φίλαθρος οπαδός του ΠΑΟΚ, όπως θέλετε. Πήρατε το πρώτο παιχνίδι που θυμάμαι, είναι η επιστροφή του Κούντα στην Τούμπα το 68-69, να καταλάβετε. Ναι. Είστε δηλαδή 58 χρονών. Όχι, είμαι λιγότερο. Δεν πήγε 18 χρόνια από ό,τι φορά στο γήπεδο. Δηλαδή να έχω παιδικές αναμνήσεις από εκείνο το παιχνίδι. Ωραία, ωραία. Γιατί ο κόσμος έξω από την Τούμπα. Τρελά πράγματα. Έχω πετύχει τον ΠΑΟΚ στα καλά του, στα κακά του. Τα έχω δει όλα. Νομίζετε. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω σήμερα είναι η τρομακτική αντίφαση που υπάρχει μέσα σε αυτή την ομάδα. Όλοι λένε ότι ο Τούντορ κάνει μια καταπληκτική προπόνηση, βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές και λένε ότι τέτοιο προπονητή πρέπει να το κάνει. Ο Τούντορ θέλει. Μιλάνε για τον Αρκτίκο ότι είναι ένας καταπληκτικός γυμναστής, ο οποίος έχει πιστήσει πάρα πολύ την ομάδα κτλ. Η ομάδα έχει πάνω από 30 φλά. Δεν φταίει γυμναστής γι' αυτό, φίλε. Δεν είναι θέμα γυμναστή αυτό. Περίμενε. Είναι και θέμα γυμναστή. Όχι, όχι. Είναι το γήπεδο μόνο στάδρο. Δεν είναι το γήπεδο μόνο. Να μην είναι και γυμναστή. Είναι ο καλύτερος γυμναστής, αλλά πάω και τα φλάσσι, δεν αντίφαση. Βγαίνει ο Σαββίδης το χθες και κάνει μια πραγματικά ηγετική παρουσία εκεί που το βλέπουμε, το κάνουμε και μαθαίνουμε ότι έχει κουτσομπολέψει, ότι έχει διώξει τον Τούντο, μαθαίνουμε από τον Θεοδωρίδη εμείς που ξέρει ότι θέλει ο προπονητής. Ναι. Δίκιο έχετε. Όλα αυτά είναι τρομακτικές αντιφάσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπούσουλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μία γραμμή και καλές γραμμές δεν έχει. Από πίσω. Μπορείτε να κουνηθείτε λίγο, να έχει βρείτε λίγο σήμα, γιατί η γραμμή είναι... Όχι, δεν μπορώ ρε Σταύρο, να κουνηθώ καθόλου. Την τουαλέτα μας πήρατε. Όχι. Απλώς αυτό... Συμφωνούμε, δίκιο έχετε. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω, ότι η αντίφαση αυτή οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και στο χαρακτήρα του ιδιοκτήτη. Όπως και να κάνω για παιδιά, ένας θέλετος, εγώ δεν λέω, με τρομερή συνεισφορά σε πάρα πολλά πράγματα, θα με αντιφάσει το χαρακτήρα του. Δεν είναι ο σταθερός ηγέτης, ο οποίος θα ακολουθήσει μία γραμμή και τελειώσει. Δεν είναι ότι το δύο εβδομάδες πριν ότι μένεις ό,τι και να γίνει, ή σε δύο εβδομάδες που θα φεριά και οτιδήποτε λόγο. Όχι για οποιοδήποτε αυτόν λόγο. Αυτόν έχει ο ΠΑΟΚ, με αυτόν πρέπει να πορευτεί και να κάνει προσπάθεια να τον αλλάξει. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν να μην τον βρίζει όμως. Να μην, όχι, γιατί τον βρίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Όχι. Συμφωνούμε σε όλα και λέμε πώς. Προσπαθώ να σας πω είναι ότι δεν πρέπει πια να λειτουργούμε με αντιφάσεις. Πρέπει να διαλέξουμε μια καλή σταθερή γραμμή και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Να είστε καλά. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε. Πολύ σοφή τοποθέτηση από τον νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους πρώτους, δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Τούντο σαν προπονητή με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλός, μπορεί να μην ήταν και τόσο καλός. Και ελπίζω για τον ίδιο λόγο να μην κριθεί και άσχημα ο Ίβιτς σε περίπτωση άσχημων αποτελεσμάτων. Έτσι. Μην το κάψουμε δηλαδή. Ναι. Άμα συνεχιστούν οι 40 φλάσεις, τα άλλα τα προβλήματα που έχουμε γενικώς. Αυτό. Και θεωρώ ότι εντάξει, εγώ δεν ήθελα να φύγει ο Τούντορ και εγώ είμαι από αυτούς που μετά από τις δηλώσεις εκείνες χαλάστηκα και εγώ πάρα πολύ και θεώρησα ότι ήταν το μεγάλο. Δεν ξέρω αν έπρεπε να φύγει, αλλά μετά από εκεί δεν με πείραξε που φύγει μετά από αυτό που κάνει. Όπως θεωρώ ότι το ίδιο φάουλ είχε κάνει πέρυσι και ο Αναστασιάδης στην αρχή της περίοδου, αρχή ακόμα που είχε ξεκινήσει από τότε μια επίθεση ο Σαββίδης προς τον Ολυμπιακό και τη Διαιτησία και αυτά, όταν βγήκε στην πρώτη του συνέντευξη και είπε ότι δεν μας φταίει κανείς ο Ολυμπιακός και καμία Διαιτησία. Και στο πρώτο μάτς με την Καλονή, με το που τελείωσε το μάτς, τι δήλωσε στην ΟΒΑ.
Ναι, ότι μας έπαιξε 100-0. Στη Μυτιλίνη ποιος πήρε την ομάδα να φύγει και καλά έκανε. Όχι ότι... Στη Μυτιλίνη συμφωνώ. Στο πρώτο μάτς πώς καλά έκανε, δεν είναι δικιά του ομάδα. Εντάξει, όχι, ήταν ανθρώπινο. Στο πρώτο μάτς βέβαια η διαιτησία ήταν καλή, εκτός από το 80 κάτι, δεν θυμάμαι ποτέ. Ήταν η κόκκινη που ήταν εντάξει. Ναι, με τον Κομίνη. Αλλά δεν ήταν 100-0 έτσι όπως το είχε πει. Αλλά ενώ είχε κάνει όλο αυτόν τον πρόλογο και αποθεώνονταν από τα μέσα της Αθήνας, στο πρώτο μάτς που πήγε στην Τούμπα, επιτέθηκε σε διαιτησία. Επειδή τα λόγια εύκολα είναι γι' αυτό, κατάλαβα. Εγώ θεωρώ ότι και αυτό τότε για τους ίδιους λόγους, για τους ίδιους λόγους έπρεπε να φύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις εσύ πόλεμο στη διαιτησία και στον Ολυμπιακό και ο προπονητής που παίρνεις, το πρώτο πράγμα που λέει, βγαίνει και λέει δημόσια κιόλας, όχι μεταξύ των ποδοσφαιριστών, τα λέει δεν φταίει ο Ολυμπιακός και η διαιτησία. Δεν μας φταίνουν αυτοί. Ναι, δεν γίνεται να εκθέτεις τους άλλους που παίρνουν αυτή τη στάση και να τους κατηγορείς και να τους δίνεις. Και με και την πρώτη ευκαιρία. Έμα. Καλό που τα λες εσύ, γιατί άμα τα έλεγα εγώ πάλι παράρτημα θα με είχαν. Ναι, γιατί. Έγινε, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτά. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Δεν σου δίνει συγγενή μου. Καλή. Όχι, δεν είμαι. Ξάδερφο. Έγινε, ξάδερφο, τα λέω. Καλό μεσημέρι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πε μα λίγο για τον. Γεια σου, καλησπέρα. Λοιπόν, να δηλώσω και εγώ ότι δεν είμαι συγγενής. Δεν είσαι συγγενής. Δεν είμαι συγγενής, όχι. Για τον Τούντορ. Καλά, Δημήτρη, την άποψή μου την ξέρεις. Πες την και τώρα, ότι τον θεωρείς τον πρώτο επέτειο της πορείας. Όχι, δεν το θεωρώ πρώτο επέτειο. Πώς όχι, είναι δυνατόν. Μισό λεπτό, περίμενα να τελειώσω. Ας μιλήσω άνθρωπο. Θεωρώ ότι είναι... τουλάχιστον γελίο να δηλώνεις ότι χρειάζεσαι έναν φορτούνι και έναν Ιντέγιο για να κερδίσεις τον ξεψυχισμένο Παπαδραγικό. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Πέρα από την παρομοίωση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο Πέλκας και ο Μιστακίδης δεν έχουν την ικανότητα αυτή να κρίνουν παιχνίδια όπως θα κρίνουν οι υπόλοιποι. Επομένως σου λέει ότι αν είχα εγώ το φορτούνι και τον Ιντέγιο θα κέρδιζα τώρα. Εντάξει, αυτό είπε τώρα. Μην με τρελάνε. Θα έπαιρναν πιο σωστές αποφάσεις γενικότερα σε αυτά τα παιχνίδια. Όχι στο συγκεκριμένο. Ναι, και είπε επίσης, σου θυμίζω, μετά την Μυτιλίνη που χάσαμε στο κύπελο, είπε ότι η ομάδα δεν έχει την ποιότητα για να κερδίσει τέτοια μάτς. Δηλαδή να τρελαίνεσαι τώρα, εντάξει. Δηλαδή, άντε. Α, είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, μια και ξέρεις την δική μου την άποψη, δεν ξέρω και εγώ τη δική σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι τα προβλήματα ξεκινάνε και τελειώνουν στο γεγονός ότι δεν πήραν ένα δεκάρι στο χειμώνα. Δηλαδή, αν πέραν το δεκάρι, τα πράγματα θα ήταν όλα καλά σήμερα. Θα ήταν σε ένα ποσοστό καλύτερα. Και επαναλαμβάνω, το πιο μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τους τραυματισμούς. Και ότι δεν έχει τους πιο ποιοτικούς του παίκτες για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωραία. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Θεωρείς ότι έχει ένα ποσοστό, έχει, ναι, σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, όχι μεγάλο. Τέλος πάντων, καλός ή κακός έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι μετά τη στήριξη του Σαββίδη, εγώ ψηλό ήθελα να μείνει, αλλά τη στιγμή που έφυγε, ας πάει στο καλό. Τώρα, να το αναγνωρίσουμε 2-3 καλά που έκανε. Να το αναγνωρίσουμε. Για πολλούς λόγους. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι το σύστημα που πήγε να παίξει ήταν πολύ φιλόδοξο. Ωραία. Είδαμε και ωραία μπάλα στην αρχή. Αλλά όταν η ομάδα φτάσει σε σημείο κάθε κατεβασιά των αντιπάλων να είναι γκολ, αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Δεν είναι γκολ κατεβασιά. Τώρα μην υπερβάλλεσαι εσύ. Μην υπερβάλλεσαι. Δεν είναι γκολ. Κάθε υπερβολή. Ζήσαμε και τα περσινά τώρα. Μην λες κάθε κατεβασιά είναι γκολ. Που δεν ξεφυλίσσει σε κανένα μάτσο ΠΑΟΚ. Δεν κέρδιζε. Εσύ δεν έχεις δηλώσει, Σταύρο, ότι σε κάθε παιχνίδι η πρώτη φάση που γίνεται στην ομάδα γίνεται γκολ. Η πρώτη φάση. Άρα δηλαδή γίνονται δύο σουτ και τρώει το ένα. Αυτό δεν μπορεί να φταίει ο Τούντορ. Φταίει οι τερματοφύλακες μας πώς έχουν πνίξει φέτος. Πες μου ένα μάτς που το έδωσε φέτος ο goalkeeper στον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω. Πήρε ο ΠΑΟΚ εξαιτίας του goalkeeper. Ναι. Δεν θυμάμαι. Ούτε εμείς. Αλλά τουλάχιστον, οφείλω να αναγνωρίσω ότι από τότε που έφυγε το σκουπόξυλο η ομάδα τουλάχιστον ησύχασε το κεφάλι μας λίγο. Το αποτέλεσμα το ίδιο είναι. Ναι, αλλά όχι επειδή φταίει ο τερματοφύλακας. Έχει διαφορά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και πάλι δεν έχει πάρει όμως βαθμούς. Εντάξει. Και κάτι ακόμα. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Από πότε το γκολ συντάχθηκε με τον Ολυμπιακό και δεν το πήρε χαμπάρι. Αυτά είναι μέρα με τη μέρα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πράγμα. Το goal και η Sport Day έχουν περάσει προς τα έξω μια εικόνα αντικειμενικότητας. Όταν βγάζουν λοιπόν ειδήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι αναπαραγωγή του Γαύρος DR, υπάρχει χοντρό πρόβλημα. Υπάρχει πολύ χοντρό πρόβλημα. Εμένα τουλάχιστον αυτό το πράγμα
Πραγματικά σου μιλάμε, γίνεται στάντερα πρωινιάτικα. Για τον εκβιασμό στον ιδιοκτήτη του γκαζέτα έχεις δει τίποτα? Πώς τον έχω δει, ρε, του, του κύριο Αντώνη. Είδες πως εκβιάζουν? Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Μα να σε πω κάτι, ουσιαστικά το άρθρο που ανέβασε ο Γάβρος για τον ιδιοκτήτη του γκαζέτα δεν είχε κάτι επιλείψιμο μέσα. Το διάβασα και απλά ουσιαστικά έλεγε ότι υπάρχει... Δεν έχει, τι δεν έχει επιλείψιμο, έχει... Τι δεν έχει επιλείψιμο, δεν όργια γράφουνε. Δεν είχε, με ψέματα και με εκβιασμό. Ναι, καλά. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν ξέρω. Αν ήταν ψέματα ή όχι, δεν το ξέρω. Αυτοί οι κανόνες να μας βάλουν δίπλα μας στο χαβαλά, να βγάλουν φωτογραφία και να μας βγάλουν παράρτημα, ρε. Αυτό το σημερινό με τον γκολ είναι πάρα πολύ χοντρό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ χοντρό. Δηλαδή, να σε πω, τόσο χοντρό σαν το Μαρινάκι. Πολύ χοντρό. Να είσαι καλά. Σε θέλουμε πιο άγριο την επόμενη φορά. Είσαι πολύ ήρεμος τώρα, τελευταίες ντεφορμέ. Καλησπέρα. Έγινε, γεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια. Καλά είσαστε? Πάντα. Καλά είμαστε. Μια χαρά. Παίζει τίποτα κανένα όνομα, παιδιά, για προπονητή? Όχι. Παίζει ο Κάλχας. Δεν πρέπει να παίζει κανένα όνομα για προπονητή. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Νωρίς, ο Ίβιτς έχει δικαίωμα να είναι ήρεμος, να δουλέψει και να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί και να συνεχίσει. Καλά, τώρα μην γελιόμαστε, ότι αυτό δεν είναι πειράζει, δύσκολο εντάξει, να γίνει. Δεν πειράζει, αυτό είναι το σωστό. Το σωστό λες να είναι αυτό. Βέβαια. Γιατί, τι είναι το σωστό, ότι να έχουμε κάθε μέρα προπονητολογία? Όχι. Κουραστήκαμε κάποια στιγμή, πρέπει αυτό να αλλάξει και το θέμα είναι οι επιλογές που θα γίνονται από εδώ και πέρα να πιάνουν τόπο. Ρε. Είναι και άτυχο, σε βάζει τόσα λεφτά και δεν το έχει βγει τίποτα. Θα μου πει τώρα. Δεν το έχει βγει τίποτα, αυτό στο ποδόσφαιρο δεν είναι και τυχαίο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι, Okay. Όμως εγώ πάλι θέλω να βγάλω ένα μήνυμα ενότητας προς τα έξω, γιατί ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε να πούμε εδώ τα λεφτουδάκια του, τα ωραία. Εγώ θυμάμαι ρε, εσύ Σταύρε, ήμουνα μέσα τότε που μιλάγανε τότε με τον... Πώς το λέγανε θύμα, τον Αλεξόπουλο που το ρίξαν τους καφέδες, θυμάσαι? Του? Το Αλεξόπουλο. Ναι. Τον Αλεξόπουλο που του πετάξαν τους καφέδες μέσα εκεί πέρα στο... Στη Γουσού, στη Γουσού. Ναι, μέσα ήμουνα και ήμουνα και μπροστά που έγινε. Από τότε όμως εγώ δεν είδα κανέναν από αυτούς που το διώξανε να βάλουν μια δεκάρα στον ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Τώρα να τα λέμε όλα. Δηλαδή, εντάξει, είχε τον ΠΑΟΚ αιώνιο τρίτο λέγανε, θέλανε πρωτάθλημα. Ορίστε λοιπόν τον μπάσκετ που έχει πάει. Έχουμε έτσι μνήμη που ξεχνάμε. Το να είσαι μπορεί πολύ να είναι και μικρά παιδιά και να μην ξέρουν. Εντάξει. Ναι. Και εγώ μικρός ήμουνα τότε. Αλλά τα θυμάμαι και λέω ότι κάποια πράγματα δεν είμαστε δίκαιοι. Γιατί, εντάξει, είχε πουλήσει τότε το Στογιάκοβιτς, είχαν φέρει αντιρρήσεις. Στο Στογιάκοβιτς και να μην τον ήθελε να το δώσει, άφευγε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει. Διόρθωσε άμα κάνω λάθος. Εντάξει, το λάθος του Αλεξόπουλου τότε ήταν που άφησε τον Μπέρι να φύγει για να πάρει εκείνον τον Ερημίτη. Okay, όλοι κάνουν λάθη. Αυτοί που δουλεύουν κάνουν λάθη, αυτοί που δεν δουλεύουν δεν κάνουν λάθη. Να, αλλά ήταν επενδυτής, έβαζε τα λεφτουδάκια του, είχε την ομάδα νοικοκυρημένη. Δηλαδή να μην ξανακάνουμε τέτοια λάθη, είναι κρίμα. Τους διώχνουμε όλους. Μόνο με τον Αλεξόπουλο. Ναι, βάζει τα λεφτουδάκια του, δίκιο έχεις. Βάζει τα λεφτουδάκια του, είναι καλοπροαίρετος. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρετε παιδιά. Αλλά όχι ότι μας στείνει και τώρα και παίρνει και λεφτά από αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακούω πράγματα στον αέρα και μου γεμάνε τα μυαλά. Είναι δυνατό, τότε τι ασχολούμαστε? Δηλαδή αυτός που βάζει τα λεφτά του στην την ομάδα, εντάξει, τότε τι να. Σωστό είπα αυτό, ρε φίλε. Ρε εσύ, αυτό λένε συνέχεια, ρε. Ποιος. Τώρα τι να πω, ονόματα να πω. Ναι, αγόρι μου, γιατί. Εκπομπές, αγόρι μου. Εκπομπές τι, δηλαδή, παοξίδες. Ρε, αφήνουνε μια άβρα προς τα πάνω, ότι ο ΠΑΟΚ είναι στημένος και καλά. Άμα είναι τόσο. Και έτσι, τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει, είναι φίλε όμως και ο ΠΑΟΞΙΣ έχει την ευθύνη του τώρα. Άμα κάθεται και τους ακούει. Ναι, κόσμο να τους ακούει. Ναι, δηλαδή, άμα κάθεται και τους ακούει. Να δεις, ρε, εσύ, κάνουμε συζήτηση και καλά κάνουμε κολκά. Συζητάμε με υπονοούμενα και αν και θα, ναι, αλλά μας ακούν από πίσω 500 και 1 εκατομμύριο κόσμος. Δεν μιλάω στο σπίτι σου. Αυτό σου λέω. Ότι από τη στιγμή που ο άλλος λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στημένος και τέτοια, αν δεν μπορεί να στα αποδείξει, πρέπει να έχει και το κόστος των πράξεών του, έτσι δεν είναι? Αυτά φίλε, εγώ πιστεύω ότι πρώτα πρέπει εμείς λίγο να δείξουμε σε αυτόν τον άνθρωπο να το στηρίξουμε. Δεν τον έχουμε στηρίξει, ούτε με τα εισιτήριά μας, πουθενά δεν έχουμε στηρίξει. Δηλαδή τι περιμένετε από κάτω, αυτοί βρίσκουν έδαφος τώρα και κάνουν αυτό που κάνουν. Μα είναι φως φανάρι ότι δεν τον θέλουν γιατί τους καλά τσαρμαγιά. Ξέρουν ότι 1, 2, 3, 5, 10, 20, κάποια στιγμή θα γίνει η ομάδα. Γιατί ο άνθρωπος έχει διάρκεια οικονομική. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν τα παουτσάκια. Ας κάνουμε πραγματική υπομονή μια φορά με έναν άνθρωπο που είναι καλοπροαίρετος. Τι να πω. Έγινε. Αυτά είχα να πω, ρε φίλε. Γεια χαρά. Πάμε στο τελευταίο. Τελευταίος. Καλησπέρα. Τελευταίος και τυχερός. Ναι.
Κερδίζεις. Τι κερδίζω? Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα. Έλα, λοιπόν, τα τελευταία 10 χρόνια ξεσκίζουμε το ΠΑΟΚ στο ραδιόφωνο, αλλά καμιά φορά η ΠΑΟΚ δεν κοίταξε το συμφέρον της. Να στείλει κανένα στα δικαστήρια για να σφίξει το κόλλο και των υπόλοιπων. Ο καθένας λοιπόν ό,τι πάει θέλει και λέει, εκτός του αγωνιστικού που έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε, έτσι. Μιλάμε για άλλα θέματα, τώρα πιο δύσκολα. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ο Τούτορ είναι ο τελευταίος που φταίει, μέχρι το παιχνίδι της Άνθης. Όταν η ομάδα είχε ρέντα και έδειξε ότι μπορεί να χάσει και με ρέντα το παιχνίδι. Έτσι άρα λοιπόν όταν χάνεις τη μέρα που είσαι κολόφαρδος σε ένα τέτοιο μάτς, τότε πότε θα κερδίσεις. Δεν μας έδειξε λοιπόν ότι ο Τούτορ είναι ικανός να γυρίσει ή να δώσει τη δικιά του προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πάντα κάποιος ποδοσφαιριστής με κάποια ατομική ενέργεια θα έκαμνε τη διαφορά για να πάρουμε την... Και εγώ τουλάχιστον σε όσα παιχνίδια, να μην τον αδικήσω, μπορεί να ήταν ένα, ξέρω εγώ αν το έκανε, αν δεν το θυμάμαι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω εγώ σαν οπαδός, είναι ότι δεν μπορείς να βγεις και παιδιά που κάνουν τόσο μεγάλο αγώνα όπως είναι ο Πέλκας ή ο Μιστακίδης για να καθιερωθείς την ομάδα, να τους αδειάζεις. Ας χάσει από τον Ολυμπιακό και τα δύο παιχνίδια και ας κερδίσει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τι έχει, το Κουντρουμπί ή ένα Μπέργο ο οποίος είναι σακατεμένος, είναι καλύτερος από τον Μάκη. Αν το δηλαδή καλώς σκεφτούμε, δεν τους άδειασε. Άλλοθε τους έδωσε. Άλλοθε τους έδωσε. Ναι, ότι δεν είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Και μην περιμένει από αυτούς. Αλλά η σύγκριση που έκανε ήταν... Κοίταξε να δεις, όλοι ξέρουμε και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον προπονητή μας, αλλά ήταν άστοχη η επέμβαση του σε αυτό το σημείο. Όπως επίσης και η ΑΕΚ με τον Αραβίδη αγωνίζεται, με έναν στόπερ ο οποίος δεν ξέρει μπάλα, πώς λέγεται να πούμε, Αρντά, πώς λέγεται, πώς άνθρωπο, μπράβο, και με τον Ανέστη τερματοφύλακα. Δηλαδή, τι παραπάνω, μην το χτυπάς τον Ολυμπιακό, χάσε δύο φορές από τον Ολυμπιακό και έχει κύριο Τούτορ τον πάγο. Ο Ανέστης έδωσε πολλούς βαθμούς στην ΑΕΚ όμως, Ο Ανέστης έδωσε πολλούς βαθμούς στην ΑΕΚ. Ναι, αλλά είναι ο Ανέστης. Αλλά είναι ο Ανέστης. Τα κατάφερε. Εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τα παιδιά, γι' αυτό είναι και στη δεύτερη θέση. Έπιασε κανένας τον Όλσεν από το γιακά ή να τον βάλει κάτω και να του πει πέντε πράγματα. Να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει ψυχολογικά. Ή τον έριξε ο Τούτορ όπως και το Σάμπο στη φωτιά και το φάγανε τα σκυλιά της Τούμπας. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό που λέει ο φίλος του 378 εδώ. Ότι ο Δημήτρης ένα μήνα λέει για τον Τζίμιρο ότι θέλει ειδική μεταχείριση και ο Τούτορ τον άφηνε τον Τζιόλ εκτός της δεκάδας. Συμπέρασμα. Ο Δημήτρης είναι καλύτερος από τον Τούτορ, όχι. Έγινε και αυτό. Μόλις βλέπαμε ένα παιδί ότι πηγαίνει καλά όπως ήταν ας πούμε ο Χαρίσης ή ο Τζίμιροτ, το βάζαμε όλα τα παιχνίδια χωρίς διαχείριση μέχρι να σκάσει. Ξέραμε ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίζουν συνεχόμενα 90 λεπτά, σίγουρα η απόδοσή τους θα αρχίζει να πέφτει. Διαχείριση λοιπόν όσο μας βόλευε δεν κάμναμε. Ποιος ευθύνεται κύριε Τούτορ, ποια είναι η διαχείρισή σου μέσα στην ομάδα? Έσκασες δύο ποδοσφαιριστές όπως είναι το μαύρο ακροτήριο, το μαυράκι να πούμε και το Μάκ. Τον έσκασες στα τρεξίματα, πάνω κάτω. Κάτσε, κάνε και λίγο διαχείριση ρε φίλε. Μην ρίχνεις όλα τα προβλήματα στους ποδοσφαιριστές μας. Έτσι δεν έρεσε Σταύρε? Έτσι, το λάθουμε. Και βγαίνεις μετά από το μακελιό που έγινε στην Τούμπα και ξέρεις ότι 15 παιδιά είναι μέσα άδικα για αυτό που έγινε για τον ΠΑΟΚ και πας εσύ κατηγορείς την ομάδα, δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Μπορεί να το συγκρίνεις με Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές, αλλά όχι με τον αντίπαλο, ξεφτελείς την ομάδα. Γιατί ξέρουμε φίλε Δημήτρη πώς λειτουργούν οι από κάτω. Παίρνουν εκείνος τη θέση και κάνουν τελικά. Εκείνος δεν το ξέρει. Άμα δεν το ξέρει, πώς είναι στο τιμόνι του ΠΑΟΚ ρε φίλε. Ή αν είναι στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχουν γύρω του δύο να του το πούνε. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Φιλιά. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Βέβαια, δεν το ξέρει, δεν το δικαιολογεί σε αυτό το timing να κάνει αυτή την παρομοίωση. Τελευταίος τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Για γούρι παίρνω, παιδιά, γιατί πήγα χθες και έκανα μια έκκληση στην ΠΑΟΚ να ακούσει την έκκλησή μου να γλιτώσουμε τα κεφαλικά και να κάνει δεχτή την πρόταση του κ. Θεοδωρίδη. Στο ένα σκεύος επειδή βγήκε, στο δεύτερο ας αφήσουν τα πειράματα εκεί στην ΠΑΕ. Καλός ο Βλαντανίβιτς, ας πάρει, ας κάνει 5 νίκες και 6-11 νίκες συνεχόμενες. Ας παίξουν και στο επαναληπτικό, αν παίξουν που ηρωνικά το λέω, ας κερδίσει και 0-5 να αποκριθεί, ας πάρει και το κύπελο και ας πάει να πάρει ένα προπονητή να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας. Γιατί... Μα δεν ησυχάζει κ.
και που θα πάρουν προπονητή. Μόνο έτσι θα ησυχάσει. Μα δεν ησυχάζει. Ακούω. Άμα δεν στηριχθεί. Τα αγαπώ και σε εκτιμώ. Με 12 παιχνίδια στον ΠΑΟΚ, με μία νίκη και να λέμε δεν είμαι σίγουρο. Ποιο στέει κυρίω γι' αυτό, ναι, ποιο στέει κυρίω γι' αυτό, προπονητή. 12 παιχνίδια, μία νίκη. Ναι. Ούτε ο Μουρίνιο θα αντέχει. Δεν έπρεπε να αντέξει. Αυτό ναι. Ποιο στέει κυρίω, δεν είναι το θέμα. Εγώ δεν ξέρω ποιο στέει. Εγώ λέω 12 παιχνίδια και ο Μουρίνιο δεν θα άντεξε. Δεν άντεξε, ναι, και δεν άντεξε. Ούτε ο Μουρίνιο άντεξε. Πράγματι. Ο Τούντορ δεν ήταν ο Μουρίνιο. Ναι. Για μένα, τέρμα τα πειράματα. Τέρμα τα πειράματα. Τα ΙΕΚ ΠΑΟΚ πρέπει να σταματήσουν. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Φερνάντο, αλλά αν δεν είναι ο Φερνάντο, γιατί αυτό πιστεύω ότι θα είναι, ο επόμενο να είναι του Βάσκου αντίστοιχου διαμετρήματο. Και να τον αφήσουν να δουλέψει 3 χρόνια να μην ασχοληθούν με προπονητή. Μην το ξαναπεί αυτό, δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό πιστεύω. Τι να κάνω. Μην το εύχεσαι αυτό το πράγμα. Επειδή πήρα για αγώνα. Θα ξεφτυλιστούμε πάλι. Ναι. Είπα το δεύτερο ήταν ο Φερνάντο Σάντο. Το τρίτο θα το πω όταν ανακοινωθεί ο Φερνάντο Σάντο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια. Αυτά με τι απόψει. Για τον Κράτη που έφυγε, για τον Σέρβο που ήρθε, για την ομάδα, για τον Σαββίδη. Θα τα πούμε και αύριο. Τελευταία μηνύματα από φίλους. Ναι. Ο 315 γράφει, ο Κούλης στη Βουλή έκανε επίθεση στον Ιβάν, προφανώς εννοεί το Μητσοτάκη, και στον ΠΑΟΚ λίγο καιρό πριν υπάρχουν και τα... Ναι, τι να πει και η Ανούλα λάθη για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο 378 γράφει για το μάτς με τη Rapid και όσα λέγαμε ότι αυτοί που έλειπαν τότε μόνο ήταν ο Στόπερ Κατσουράνης, ο 14 και ο Λάζαρ. Μη λες ότι να είναι. Για τον Δόνη, σημειώνει ο ίδιος ο φίλος, ξέχασα να πω και τους 13 τρόπους ανάπτυξης. Για τέτοια προσφορά μιλάμε. Και όμως επί της ουσίας ακόμα και εκεί δίκιο είχε, να ξέρεις. Τώρα το πώς το παρουσίασε είναι άλλο πράγμα. Λες αυτό για το ότι εγώ έλεγα για τον Τζίμι ρωτέ ένα μήνα. Ναι, αλήθεια είναι και δεν το κρύβουμε ότι υπήρχε προειδοποίηση για τον Τζίμιροτ. Παρ' όλα αυτά, από την πίεση που ένιωθε και το αποτέλεσμα, δεν άκουγε κανέναν. Τζίμιροτ, δεν θα άντεχε. Ο Βόσνιος και την πάτησε και αυτός. Όπως και οι υπόλοιποι, αλλά δεν το κρύψαμε, έτσι. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας να πληροφορούμε. Και ο φίλος ο άλλος ότι η μόνη βαθμή που πήρε φέτος ο ΠΑΟΚ από τους τερματοφύλακες είναι στη Γερμανία με την Dortmund και στην Ξάνθη που έκανε σπουδαία εμφάνιση ο Όλσεν. Και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε γιατί δέχτηκε τον γκολ στο τέλος. Για τον μπάσκετ και αύριο περισσότερα. Το handball έχασε χθες. Το handball και το volley είναι σε μια φάση όπου δυσκολεύονται και βάζουν δύσκολα ενώψη play-off με μειονέκτημα έδρας, με διάφορα. Α δούμε στα πιο μεγάλα μάτς τι θα κάνουμε. Είναι εμφανές ότι το μεγάλο φαβόρι είναι φέτος ο Φίλιππος, ο μεγάλος ανταγωνιστής. Και ο ΠΑΟΚ με και ο Διομήδης, εμπειρία με... Και ο Διομήδης. Και ο Διομήδης. Εντάξει. Υπάρχει και Φίλιππος Βέρειας. Χάσαμε τον Φίλιππο χθες. Mm-hmm. Πληρώσαμε τα νεκρά διαστήματα. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που η ομάδα αντέδρασε και έπαιξε καλό handball, αλλά δεν ήταν αρκετό. Είχε και κάποια νεκρά διαστήματα και ιτήθηκε από μια ομάδα που είναι εξίσου καλή και που θα διεκδικήσει τον τίτλο μαζί με ΠΑΟΚ και Διομήδη. Έχει ακόμα πολύ δρόμο και έχει τα play-off. Μάλλον δεν θα μπούμε με πλεονέκτημα. Οπότε πάλι θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι σαν τον περσινό άθλο που κερδίσαμε μέσα στο Διομήδη, εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Και μετά με την νίκη στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα μάτς. Ναι, εντάξει. Έτσι όπως είναι δηλαδή τα play-off πάντα στο handball, που είναι λίγο περίεργα, θέλει την κατάλληλη στιγμή να βγάλεις χαρακτήρα. Τώρα είναι ακόμη η κανονική διάρκεια. Διαιτητές έχει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο. Βγήκανε, για λες. Να δούμε. Τι μέρα, Πέμπτη δεν είναι, μεσημέρι. Ναι, αλλά. Ή τώρα θα βγουν. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε. Για το πώς αναμένεται να παίξει ο ΠΑΟΚ με βάση την πρώτη δοκιμή του Ίβιτς, τα είπαμε νωρίτερα. Ορισμοί διαιτητών. Τώρα θυμηθήκα τον Καλογερόπουλο.
Εξαφανίστηκε, πάει. Η 25η αγωνιστική είναι η προηγούμενη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν έχουν βγει ακόμα. Σε λίγο. Είναι θέμα χρόνου. Μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, σύνδεση του Γιώργου Τζαγόρα την εκπομπή προκύπτει. Αυτό. Εντάξει, θα ενημερώσουμε αμέσως. Αυτά. Πάμε για κλείσιμο. Από εμάς, από το καινούριο μεγάλο, πολύ καλό ψητοπολείο του Μπαρμπαστέργιου Παπάφη με Κλεάνθους στη γωνία. Το μεγάλο μαγαζί το οποίο βλέπετε. Αυτό το μεγάλο μαγαζί έχει τα καλύτερα σουβλάκια. Με στοίχημα, βάζει ο Κόλκας. Χορταστικές μερίδες. Τηλέφωνο παραγγελιών 2319-2220. Μαζί μας και το Il Posto, το καφέ μπαρ στην πλατεία του Ευόσμου εδώ και 25 χρόνια. Και σήμερα Πέμπτη με μία μπύρα, Fischer και Erdinger είναι οι προσφορές. Και πάρτι έχει τις επόμενες ημέρες και ατομικά μενού έχει στο Il Posto. Τα πάντα, η καλύτερη επιλογή δυτικά στην πόλη. Και για ΚΤΕΟ πηγαίνετε στην ΟΤΕΚΟ, καλείτε 10-20-30. Η ΟΤΕΚΟ είναι έτσι και έως στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ένα τεράστιο κτίριο, το βλέπετε, βλέπετε την πινακίδα του αν πηγαίνετε εκεί στο Κόσμος και στο Magic Park. Πηγαίνετε, κάνετε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, βλέπετε όλη τη διαδικασία, πίνετε ένα καφεδάκι ή φεύγετε και γυρνάτε μετά από λίγο, είτε έχετε μηχανάκι, είτε έχετε αυτοκίνητο. Μπορείτε να πάτε εκεί να εκμεταλλευτείτε και τις ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέκνους και να περάσετε το αυτοκίνητό σας, το όχημά σας, να ξεμπερδεύετε για δύο χρόνια. Liverpool Manchester σήμερα το 10 βράδυ 10:05. Ραντεβού, θα το δούμε. Ποια ματς έχει σήμερα? Παίζουν οι ομάδες θύματα του ΠΑΟΚ, Dortmund Tottenham. Αυτά τα λοιπά. Τι λέει, ρε. Κάτσε να δούμε. Μισό λεπτό να δούμε το πρόγραμμα. Είπαμε θα πάμε στην έδρα του Ασλαμά σήμερα. Στο Σουμπούτερ. Φενέρμπαχτσε Μπράγκα. Σαχτάρ Άντερλεχτ. Ντόρτμουντ Τότεναμ. Ήδη προκύπτει. Όχι, ρε, δεν μου κάνει. Τώρα ρε, εσύ κάνεις. Θα χαλάσει την παρέα. Έλα εκεί, θα έχουμε φάση. Έλα. Θα έρθω να σε πάρω εγώ να πάμε. Σε ένα μέρος το στέκει το Ασλαμί. Βασιλεία Σεβίλη. Να το δούμε. Μπιλμπάο Βαλένθια. Βιγιαρεάλ Λεβερκούζεν. Σπάρτα Πράγα Λάτσιο. Και Λίβερπουλ Μάντζεστερ. 10:05. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό το Liverpool Manchester που το ανακάλυψαν και το βγάλανε. Τι έμπνευση είχε. Ναι, δίνει έγκλη στην οργάνωση. Βέβαια, εννοείται. Και βέβαια για αυτό και το λόγο. Και λέω στον Ασλάμα, εγώ έχω Κουτίνιο. Αυτόν έχω μόνο. Εσύ ποιον ναι, έχεις. Ποιον έχεις. Έχει κάτι άλλο. Το σκέφτηκε. Ναι, κάτι, κάτι αυτό. Κάτι, κάποια στιγμή ψέλησε ένα ρούμι. Έχει κάτι ομάδα που, κάτι, τώρα... μια ομάδα που κάτι προσπαθεί να κάνει, αλλά δεν ακόμα δεν καταφέρνει. Εγώ μανιούνι με. Λοιπόν, να πούμε για το κλείσιμο, γιατί βλέπω έχουμε μισό λεπτό, έτσι πριν παραδώσουμε σκητάλη στον Χρυσάνθο Τσαλτήρη. Να πούμε κάτι που ψάχνω εδώ και κάνα δύο μέρες. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τους πρόσφυγες. Ξανά. Και ψάχνω να δω τι ακριβώς θα είναι. Και έτσι λοιπόν ήρθα σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και στα Διαβατά και στην Ιδωμένη και στο Χέρσο και συντονίζουν όλη αυτή την ιστορία και από οργανώσεις κλπ. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα θέμα γενικά με την. Με το συντονισμό όλων αυτών των ενεργειών. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά τρόφιμα. Θα βλέπετε τραγικές εικόνες στις τηλεοράσεις σας. Τώρα εμείς έχουμε μία ανοιχτή και δείχνει στο Sky αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων στην Ιδωμένη που φιλοξενούσαν πρόσφυγες. Και τώρα δείχνει ακριβώς την κατάσταση εκεί. Βουλιάζουν στη λάσπη χιλιάδες άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι μόνο εκεί είναι καμιά 15.000. Συνολικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα είναι πάνω από 30-35.000 οι πρόσφυγες που βρίσκονται σε νησιά, στην Αθήνα, στη Βόρεια Ελλάδα και ακριβώς εκεί στα σύνορα. Λοιπόν, το θέμα τρόφιμα περνάει αυτή τη στιγμή σε δεύτερη μοίρα με την έννοια πια, με την έννοια ότι επειδή δεν μπορεί να συντονιστεί καλά η κατανάλωση των τροφίμων, στέλνουν οι άνθρωποι κάτι σάντουιτς, κάτι τροφές, κάτι αυτά, χαλάνε, λίγουν πριν καν τα πάρουν οι πρόσφυγες. Πραγματικά αν ενδιαφέρεστε, απευθυνθείτε στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται, θα σας δώσουμε και εμείς την επόμενη εβδομάδα πολλές πληροφορίες και αν έχετε έστω και 2 ώρες, 3 ώρες την εβδομάδα εθελοντικά να πάτε εσείς οι ίδιοι να βοηθήσετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερή ανάγκη για χέρια να συντονίσουν όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί και θέλει εθελοντές, κυρίως νέα παιδιά που έχουν χρόνο, ένα απόγευμα να το διαθέσετε, δες εδώ τι γίνεται, δες τη βροχή ρίχνει. Mm-hmm. Είναι σκηνές, αντίσκηνα. Σκηνάκια
της κατασκήνωσης, εκεί που πηγαίνουμε ας πούμε στο κάμπινγκ να, ένα βράδυ να διανυκτερεύσουμε για δύο άτομα, για τρία άτομα, που είναι μέσα στις λάσπες. Το φοβερό είναι ότι ενώ ως χώρα έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε σε αρίδεση με τους αγρίκους από πάνω μας. Τους μένουμε Ευρώπη, να το λέμε και αυτό. Θα βγούμε και φταίχτες. Αυτό είναι το φοβερό. Ναι, μα έτσι, εκεί στο τέλος εκεί καταλήγουμε. Η Ελλάδα είναι η χώρα που δεν κλείνει τα σύνορά της, δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς τα... Και προσπαθεί να βοηθήσει. Και προσπαθεί να βοηθήσει και να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους στο ταξίδι που θα κάνουν για τη συνέχεια. Αλλά επειδή οι χιλιάδες που έρχονται σε σχέση με τους δεκάδες που φεύγουν, είναι σχεδόν κλειστά τα σύνορα, φεύγουν ελάχιστοι και κυρίως από τα Σκόπια φεύγουν. Λοιπόν, κλείνουν τα σύνορα σιγά σιγά. Είναι συγκεκριμένη πολιτική αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που δημιούργησαν τον πόλεμο και τον ενίσχυσαν τον πόλεμο εκεί στη Συρία και στήριξαν και τους τζιχαντιστές και αυτούς που θέλαν να τρέψουν τον Άσαντ κλπ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα μας κουνάν το δάχτυλο. Στην παρούσα φάση οφείλουμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο και γι' αυτό σας λέω και θα έχω τις επόμενες μέρες περισσότερες πληροφορίες ότι περνάει κατά κάποιο τρόπο σε δεύτερη μοίρα η συλλογή ρούχων. Δεν χρειάζονται, υπάρχει μια μεγάλη αποθήκη. Παστίτσιο θα κάνεις για να φάμε, ρε φίλε. Διότι πρέπει και εμείς να είμαστε χορτάτοι για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και απαιτείται, σας λέω, αν ενδιαφέρεστε, ο εθελοντισμός εκεί πέρα. Όσο για πολλά είδη πρώτης ανάγκης που έχουν να κάνουν με παιδιά, αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα το συντονίσουμε. Θα το δω, το συζητήσω τώρα και με τον Σταύρο και με τον Δημήτρη. Τι ακριβώς θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Διότι τα παιδιά με αυτόν τον καιρό που έχει αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Ανεβάζουν πυρετό, έχουν γαστρεντερίτιδες και πυρετούς και ιώσεις, έχουν κατακλείσει το νοσοκομείο του Κιλκής και πραγματικά δεν μπορεί με τίποτα να εξυπηρετήσει πλέον το νοσοκομείο του Κιλκής. Πλέον θα έρχονται εδώ τα περιστατικά αυτά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τι να το κάνεις το παιδί, θα το δώσεις μια αντιβίωση και θα το ξαναστήριζε να πάει να κοιμηθεί στη σκηνή με 7 βαθμούς θερμοκρασία μέσα στην υγρασία. Λοιπόν, που σημαίνει ότι δεν το βοηθήστε να σωθούν αυτά τα παιδιά. Με κάποιο τρόπο που θα τον εντοπίσουμε και εμείς ποιος είναι και θα σου τον πούμε τις επόμενες μέρες να βοηθήσουμε και εμείς όπως βοηθάει πάρα πολλοί κόσμος. Διότι η πλειοψηφία βοηθάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι αμαρτίες εν προφάσεις. Προφάσεις εν αμαρτίες. Λοιπόν, ακολουθεί Χρήστανθος Τσαλτίδης με το λαό του Άρη που μιλάει 2-3 και ό,τι άλλο προκύψει κανονικά εδώ στην εξέλιξη της εκπομπής στο ΠΑΟ 24 στον Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια.